Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Θεός να το κάνει. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Της κακομοίρας μέχρι και τις 4 με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Έλλη Απατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Έλλη Απατσίδου. Απατσίδου. Σαπάτσι είναι τους Έλληνες. Απατσίδου. Απατσί. Λοιπόν. Ο κύριος Δραπτόπουλος, κύριος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Μια βόμβα, από σήμερα θα μας αποκαλείτε κυρίως καθώς κατεβαίνουμε σε εκλογές. Τις βουλευτικές εκλογές στις 20 του μηνός. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με διαγωνισμό για την παράσταση ο μικρός πρίγκιπας γράφεται α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. 5 διπλές προκλήσεις στο τέλος της εκπομπής θα δοθούν σε 5 τυχερούς φίλους ακροατές, οι οποίοι θα πάνε ζευγάρια προκειμένου να κερδίσουν τις διπλές προκλήσεις για να δούνε από κοντά την παράσταση. Άλλο ένα παράδειγμα επιχείρηση που επέλεξε τη Vodafone για συνεργάτη και πέτυχε. Η επιχείρηση Παγωτό, Παύλα 14, με τη Vodafone να είναι ready business γιατί επικοινωνεί ελεύθερα με συνεργάτες και πελάτες από κινητό, σταθερό και ίντερνετ χάρη στα προγράμματα Vodafone My Business and Vodafone Business Connect. Έτσι διατηρείται τον έλεγχο του τι πληρώνει. Βρες ολοκληρωμένες λύσεις Vodafone για κάθε επιχείρηση στο vodafone.gr, / business. Λοιπόν, και από μένα τον Γιάννη, καλώς σας απόγευμα, λέει ο Γιάννης. Ο άλλος έχει κάνει ειδικό λογαριασμό για να μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Υπογράφει κιόλας. Εκπομπή κόκκινα. Απίστευτα πράγματα. Άμα θες να μιλήσεις στο Facebook. Λοιπόν, στο διάλειμμα. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει ακόμα η σελίδα μας στο. Όσοι έχετε πάρει την εφημερίδα Metro Sport, διαβάζετε και βλέπετε φωτογραφία. Εδώ δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, μιλάμε ανιδιοτελώς. Ωραία, κόκκινε, κλισέ την έχει κάνει αυτή. Έχουμε. Εγώ δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εντάξει, α τον κόσμο να κρίνει, αν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εδώ δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, το λέω και πάλι αφού σε ενοχλεί. Κάτι κρύβουμε όλοι. Λοιπόν, δεν κρύβουμε τίποτα, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει ανέβει ακόμα η στήλη μας, θα ανέβει όπως είναι, τα παιδιά το φορτίζουν. Απόγευμα. Όχι, τώρα θα το κάνουν, φίλε. Γίνεται πάντα στην έναρξη, αν θα γίνει 10 λεπτά μετά. 10 λεπτά, 15, δεν θα σου πει τίποτα. Λοιπόν, μιλάμε. Για το ποιος είναι το νέο αφεντικό του Άρη. Ποιος Άρης, ρε φίλε. Ω, περίμενε. Ποιος Άρης. Περίμενε. Στο τέλος, ναι, του πολύ ενδιαφέροντα διαλόγου, τον οποίο διαβάζετε καθημερινά, τον λέω τον εξωγήινο, διατηρώ πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την επόμενη μέρα. Να μην σου πω ότι μπορεί σύντομα να έχουμε και πάλι εκλογές στον Άρη για να βγει ο νέος, ο επόμενος διαχειριστής ομάδας, αφού όλα δείχνουν ότι δεν τους ικανοποιεί κανένας. Αυτό το γράψαμε από χτες το πρωί. Τότε γράφει τη στήλη, να ξέρετε. Πριν ακόμα και την εκπομπή που ακούτε. Και ο εξωγήινος έλεγε ότι αποκλείεται ένας Κινέζος και ένας Μαλισσιανός. Μου είπανε ότι αυτός θα είναι το αφεντικό. Αποκαλύπτει και την πηγή του. Δεν είναι υποκριτής. Και δεν μπορώ να το πω, ούτε για αστείο. Αλλά αναρωτιέμαι. Χτες το βράδυ τον παίρνω τηλέφωνο για να μιλήσουμε για τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Μιλάμε, συνεννοούμαστε. Εξαιτίας μου, μάλιστα, κάποια στιγμή έγινε και ένα λάθος στο δρόμο. Ελπίζω να λύθηκε γρήγορα. Μετά από ένα τέταρτο, τον παίρνω τηλέφωνο και το λέω: τα έμαθες, λέει, τι να μάθω. Λέω: έχουμε καινούργια κατάσταση στον Άρη. Λέει: κόκκινε κόψεις λακαμίες. Λέει: έχω δουλειά. Το λέω: σοβαρά σου λέω. Λέει: λέγε. Το λέω: Αρβανιτίδης τέλος, ανέλαβε ο Καρυπίδης. Πού το διάβασες? Δεν το διάβασα πουθενά. Έλα ρε, κόκκινε. Στο λόγο της αδρικής μου τιμής δεν φροντίζω να. Εντάξει, δεν συνηθίζω να λέω. Κάτι καλαμπούρι μπορεί να κάνουμε, να πειράζουμε πάρα πολύ κόσμο. Ψέματα δεν συνηθίζω να λέω. Εσύ? Έλα ρε που δεν λες ψέματα. Δεν συνηθίζω να λέω. Έλα ρε κόκκινο που δεν λες ψέματα. Εντάξει. Βγάλαμε ψεύτες. Εντάξει.
Φίλε, σου έδωσα ειδήσει. Δηλαδή, να σου ξέρεις τι, απλά ξέρεις τι τρελαίνομαι. Έχεις έτσι. Δεν θα πω ότι σε ντεφόρμε. Ίσως έτυχε να έχω καλύτερο φεγγάρι στην είδηση από το ρεπορτάζ του Άρη. Μα εσύ είσαι ρεπόρτερ, εγώ δεν είμαι. Και εσύ είσαι. Εσύ και δαιμόνιος ρεπόρτερ. Είσαι ρεπόρτερ. Άσε το ότι αποποιείσαι. Είσαι ρεπόρτερ, εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εγώ δεν βγάζω ειδήσεις, εσύ τις βγάζεις. Το ότι είσαι ραδιοφωνάνθρωπος και καλλιτέχνης δεν το αμφισβητεί. Είμαι καλλιτέχνης, εσύ είσαι. Δημοσιογράφος. Είσαι δημοσιογράφος. Καλλιτέχνης δεν είμαι σίγουρα. Είσαι. Καλλιτέχνης δεν είμαι σίγουρα. Λοιπόν. Τυχαίνει όμως, βλέπεις ότι αυτά που σου λέω είναι λίρα 100. Ρωτάω, καταρχήν να στείλω του χαιρού μου στην κυρία Χριστίνα, οπαδό του Άρη, τη συνάντησα στη Λαϊκή πριν έρθω. Εγώ τι να κάνω τώρα, να χλάψω που συνάντησα στην κυρία Χριστίνα στη Λαϊκή. Η οποία μας ακούει φανατικά. Ναι. Και μάλιστα λέω, τι ομάδα είστε, κυρία μου, λέει η Άρης, λέει πολύ στεναχωριέ με αυτό. Κάνει κουβέντα με τις γυναίκες στη Λαϊκή, ρε κόκκινα. Η κυρία μου λέει. Δεν τρέπεσαι λίγο να πω. Λέει, δώστε τα χέρια μου στον κύριο Ραπτόπουλο, σα ακούω μια κυρία. Με σύλληξη. Στην ηλικία σου δηλαδή. Και λίγο παραπάνω. Έτσι, με σύλληξη. Και αρκετά παραπάνω. Άρα γριά είναι παραπάνω από εμάς. Κάσε βρε. Κάτσε ρε κόκκινε. Λίγο. Με σύλληξη. Καλά, καλοβαλμένη ήτανε. Προσεκτική ήτανε. Καλοβαλμένη ήταν. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ ευγενική. Ναι. Εντάξει, να μην στείλουμε μια καλή. Τι κάναμε δηλαδή. Εντάξει, οι γυναίκες αυτή την ηλικία ευγενικές είναι. Λοιπόν, πάντα ευγενική. Εντάξει, τι θες, για 70. Σε ευγενικό άνθρωπο ευγενικά θα μιλήσουν. Εσύ είσαι ο ευγενικός άνθρωπος. Σε σένα μιλήσουν. Ευγενής είμαι ευγενικός. Μάλιστα. Α, εσύ ναι, ναι. Με τους ευγενείς. Νόμιζα χαρακτήριζεσαι τον εαυτό σου ευγενή. Με τους ευγενείς. Με τους αγενείς είμαι ευγενής. Είσαι ευγενής, ναι, είμαστε. Έτσι συνηθίζω. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο που πιστεύεις. Ρε φίλε. Θες να κάνεις το Θεό. Όχι, ρε παιδί μου, ρωτάω εγώ πάντα. Μα εγώ ρωτάω γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, θα με κρίνει ο Κύριος για ό,τι κάνω. Ποιος είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Με κεφαλαία γράμματα. Ποιος είναι αυτός. Ο Κύριος. Ποιος Κύριος θα σε κρίνει. Ο Κύριος θα με κρίνει. Άσε να πιστεύω αυτό που θέλω, ρε φίλε. Εγώ δεν σε υποχρέωσα ποτέ να πιστέψεις αυτά που λέω. Όχι, ρε, ρωτάω. Εσύ γιατί. Άντε πάλι, ρωτάω να μάθω. Ναι. Τέλειος, θα συγκρίνω. Λοιπόν, είσαι τώρα απλός οπαδός του Άρη. Εγώ ναι. Είμαι, ναι, ναι. Δεν ανήκεις πουθενά. Ναι. Δεν παίρνεις ποτέ μετοχές, δεν έδωσες ποτέ 20.000. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Άρης έχει μια πλατιά μάζα. Τι έχει? Έχει μια πλατιά μάζα. Ναι. Να τελειώσω ρε Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Να τελειώσω ρε Κώστα. Δεν είναι να κάσε ρε Κώστα, μην το πες το ατολυπημένο ύφος. Δεν μπορώ να πούμε μέσα. Ο Άρης είναι η ομάδα όπου έγινε το μεγαλύτερο έγκλημα φέτος. Τι έγινε στον Άρη φέτος? Τον Άρη τον κρατήσανε με το έτσι θέλω. Ποιος? Με το έτσι θέλω τον κρατήσαν στη Γάμα Εθνική. Γιατί βγήκε πρώτος? Όχι, βάση νόμου. Βράστο νόμου, βγήκε βάση νόμου έπρεπε να ανέβει. Εντάξει, δεν έχει νόμο εδώ. Δεν έχει νόμο. Αγωνιστικά ανέβηκε. Εντάξει, οκ. Okay. Τελείως. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εσύ αν θες να ακούσεις αυτά τα οποία πρέπει να λέμε. Άσε τώρα το κλάμα, τώρα πρέπει να ανέβει τώρα. Κλαίω. Άιτ, παρακάτω. Εντάξει, αν θέλω να είμαι δίκαιος, δεν μπορώ να ορίομαι για τον Ηρακλή, τον Μπάοκ, τους υπόλοιπους. Γιατί... Και να μην λέω κουβέντα για τον Άρη. Τι ορίες. Ρε φίλε, αυτό που έγινε ήταν σκάνδαλο. Σόπα μωρέ που ήταν σκάνδαλο. Σκάνδαλο μεγατών. Γιατί ήταν σκάνδαλο, τι έκαναν δηλαδή? Γιατί ο Άρης, ναι, βάσει της προκήρυξης, ναι, του πρωταθλήματος και του ισχύοντος νόμου, ναι, ναι, τον οποίο δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Αμφισβητήσει, λέω κανένας. Ναι, ναι. Ο Άρης έπρεπε να έχει ανέβει στη Β' να δώσει αγώνες μπαράς. Ναι, γιατί άμα την αγώνες μπαράς θα ανέβαινε. Αν δεν ανέβαινε, έλα, θα είχαν κάθε δικαίωμα οι οπαδοί με παροπίδες να τους κάνουν καλαμπούρα. Έλα, εντάξει, άντε, πάμε. Μπορεί να το κάναμε και εμείς. Ας το κλάμα του Ξανθόπουλου τώρα. Κλάμα είναι αυτό. Καλά, εντάξει. Πάρε, ο λαϊκισμός ισχύει του είδους. Πάμε παρακάτω. Αυτός είναι λαϊκισμός. Τον κάνα τον Άρη και τον Ράνα τον Άρη. Είναι λαϊκισμός. Ας ανέβαινε. Δεν μου λες κοκορομιά. Ας αγόραζε τον Μπάς, τη Δράμα να ανέβαινε. Δεν μου λες κοκορομιά, λέει. Έλα ρε φίλε. Εσύ έβαζες τον ύμνο του Άρη μια μέρα πριν σου δώσω την είδηση και έλεγες ότι προσκύνησε και ανέβηκε. Μου έλεγες χθες ότι με τον Αρβανιτή τελείωσε δουλειά. Τελείωσε. Και αν ο Άρης ανεβαίνει τρένο. Μου το έλεγες θες και το γράφουμε σήμερα. Με Αρβανιτή δεν ανέβαινε τρένο. Ναι. Τώρα τι κάνει. Πάλι τρένο θα ανέβει. Τώρα τι να σε. Είσαι ο πιο γκέι ραδιοφωνικός παραγωγός. Και άμα δεν ανέβει. Αν δεν υπάρχει αυτό. Εσύ. Καταρχήν, άστα το πω εγώ όπως θέλω γιατί. Να πω κάτι και θα πει. Θα μας κάνεις την ακροαματικότητα, θα μας στηρίξεις. Θα την κάνω. Άστα τώρα. Θα την κάνω. Άντε, πες από το βάλω λίγο άνω τελεία. Πάλι. Λοιπόν, η εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμος. Υποκλεινόμενη στο σερί Νικών της Εθνικής Ομάδος, σας δίνει την Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου Μανίσιο με έκπτωση 4.000 ευρώ από 23.190 στα 19.190, το best seller το οποίο γεμίζει με 14 ευρώ. Άμα μείνει ο Καρυπίδης στον Άρη ένα μήνα, θα δώσει αμάξι τσάπα. Λοιπόν, και να πω ότι σήμερα... Ναι. Γίνεται το πρώτο χατήρι του Κωστή. Τι? Οκτάβια Ντίζελ. Ναι.
Λοιπόν, Οκτάβια Diesel Euro 6 Style, η πιο πλούσια καινούργια έκδοση. Τι είναι αυτό, ρε, δεν κατάλαβα τι μιλάτε. Το μοντέλο λέγεται Οκτάβια Diesel Euro 6 Style. Έτσι ναι. Ονομάζεται το μοντέλο. Τι, δεν με είναι πόσα η πιο είναι. Πλούσια έκδοση. Πόσα άλογα τα είναι. Δεν το είδα. Εσύ, 110 πρέπει να είναι. Ρουμούρουμούρ, πόσα άλογα είναι. Ναι. Πρόσεχε να δει. Από 23.890 ναι. 20.890, 3.000 κάτω. Εντάξει, παρακάτω. Δεν τρελαίω. Τέλειωσε. Τηλεφωνήστε τώρα για να το κάνετε δικό σας. Τελείως. Πάμε. Λοιπόν, πες τα αυτά τι που ξέρετε, να διαβάσω τα μηνύματα πριν. Όχι, ρε, μην διαβάσει τα μηνύματα. Έχει σημασία. Δεν με νοιάζουν τα μηνύματα, ρε. Με πήρε ο Αλέφαντος τηλέφωνο το πρωί και έβριζε τους Αριανούς. Γιατί? Ρε, παλιά άνθρωποι, λέει, τι μου κάνατε. Μου καταρρύψατε ρεκοπρόσχελα, λέει, το ρεκόρ Guinness. 4 ώρες δούλεψα, λέει, το 2002 στο Φωστήρα και έφυγα και εσείς φέρατε την Τιτίκα τον Προτάσοφ για 2 λεπτά ούστ ρεζίλιδες. Εγώ καταρχήν Ψαραπτόπουλος. Ευχαριστώ το σωματείο του Άρεως για τις ανεπανάληπτες δημοσιογραφικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και τόνους από ρεπορτάζ και τόνους από γέλιο που χαρίζει σε όλο τον κόσμο η ομάδα του Άρεως. Λοιπόν, τι ακροαματικότητα δίνει ο Άρης στους άλλους οπαδούς, είναι φοβερή. Ποιος Μπερμπάτοφ με τη μεταφύτευση μαλλιών και τη Βουλγάρα να λέει στη Θεσσαλονίκη χωριό. Ο Αλέφατος τα λεφτά. Εγώ τα λέω αυτά. Ποιος Μπερμπάτοφ με τη μεταφύτευση μαλλιών, λέω, και τη Βουλγάρα να λέει τη Θεσσαλονίκη χωριό. Και αντί να την πιάσουν οι ρεπόρτερ να τη σκίσουν τη Βουλγάρα, την κάνουν να πούμε στραβή, να πούμε. Κατάλαβες. Βρε Βουλγάρα, άμα δεν γνώριζες τον Μπερμπάτοφ, θα πουλούσες καφέδες στα Coffee Islands, στο Σαντάνσκι, βρε. 7.000 τον Μπερμπάντοφ, 10.000 τον Κόκια σήμερα. Έρχεται ο Κόκια 6.30 με στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Βάλε το ηχητικό, σε παρακαλώ. Βάλε το ηχητικό, σε παρακαλώ. Έτσι να ανεβάσουμε τον κόσμο του Άρη λίγο, να του δώσουμε λίγο μια πνοή, μια όθηση, μια ευχαρίστηση. Αυτό γιατί, για ποιο μπαίνει? Για τον Κόκια, ρε, πάρε. Δεν λέγεται ο Κόκια. Πώς λέγεται? Το φθινόπωρο ήρθε με χιλιάδες μετρητά. Στο καζίνο Φλαμίνκο φυσικά. Όλο το Σεπτέμβριο στο Φλαμίνκο. Καθημερινές κληρώσεις 350.000 ευρώ. Μηνιαίες κληρώσεις 13 Σεπτεμβρίου 16.000 ευρώ. 23 Σεπτεμβρίου 24.000 ευρώ. Καζίνο Φλαμίνκο Χοτέλ στη Γευγελή. Ετοιμάζετε το καζίνο Φλαμίνκο. Δεν υιοθετώ του συνεργάτη μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ετοιμάζετε το καζίνο. Σας παρακαλώ. Ετοιμάζετε το καζίνο Φλαμίνκο. Μαζί με το καζίνο εδώ στη δίπλα στο αεροδρόμιο έχουν ετοιμάσει κίτρινο-μαύρες κορδέλες και ένα χαλί ένα χιλιόμετρο. Από εκεί που θα κατέβει το αεροπλάνο με τον Κόκε μέχρι να μπούμε τις αφίξεις της βαλίτσας. Γιατί θα έχουν αναμεταξύ τους μεγάλη κόντρα, όπως οι Αριανοί δυτικών συνοικιών και ανατολικών συνοικιών, ποιος θα πάρει τον Κόκε σε ποιο καζίνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν το σωματείο του Άρεως μας για τις ανεπανάληπτες δημοσιογραφικές στιγμές. 7.000 ο Μπερμπάντοφ, 10.000 με Τσαλτίδη στο αεροδρόμιο οι Αριανοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Ούτε 10 άτομα δεν θα είχε τον Κόκε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Γιατί κάνετε γενικές συνελεύσεις στον ΑΣ? Πάρτε τους συνδέσμους μεταξύ τους να βγάλουν μια άκρη να σας πούνε ποιον θα φέρουν στον Άρη. Τι κάνετε συμβούλια και ντομπούλια και ιστορίες? Πάρτε τους συνδέσμους να βγάλουν την απόφαση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παράνομα πήρε ο Αρβανιτίδης στον Άρη, διότι οι δυτικοί άνθρωποι δεν άφησαν να ψηφίσει ο Πόπης Ορφανίδης και ο Μάρκος. Όχι ο Μάρκος, ο Σωτήρης ο Καραμπέρης. Παράνομα πήρε και ο Καρυπίδης στον Άρη, γιατί οι ανατολικοί άνθρωποι έκαναν του βρε πονηρή στα στέκια που αράζεις. Και βγήκε ο οικονόμο καημένος. Πρέπει να έχει αλλάξει 4 σόβρακα από το χέσιμο στο βρακί. Μιλάμε για πολύ φοβισμένο άνθρωπο. Σουλτάν Μερεμέτ. Πω, έπεσε ένα Σουλτάν Μερεμέτ. Τον κάνανε αλτίο κα. Εξαιτίας κάτι νοματί. Με πήρανε πρέφα πάνω στο μάτι και μου κάνανε τη μάπα. Μπλεμαρένα ράπα. Λοιπόν, γίνονται τέτοια πράγματα. Έχω μήνυμα από πρώην άνθρωπο του Άρεως. Τι θα πει πρώην? Πρώην άνθρωπο του Άρεως σημαίνει ότι μπορεί να ήταν πριν μια εβδομάδα στην ομάδα. Και τώρα τι δηλώνει? Τώρα δηλώνει άνεργος προς το παρόν. Ραντεβού για ξύλο δώσανε η Super 3 Ευόσμου, που είναι κατά του Καρυπίδη, ενάντια στο Super 3 στο κεντρικό που θέλει, του Χαριλάου που θέλει Καρυπίδη. Κανονικός εμφύλιος. Λοιπόν,
Δεν βγήκα... τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται. Δεν πάνε να, να κάνει. Βγήκε εδώ ο Γαλανός. Βγήκε εδώ ο Πράσινος. Λέει είναι εδώ ο Κόκκινος. Ο Γαλανός, ο Κόκκινος, ο Πράσινος, ο Μπούζος. Τα... Λοιπόν, ακούστε κάτι. Έφυγε ο μεγάλος Σαουρίδης από τον Άρη, ο ηγέτης του οπαδικού οργανωμένου κινήματος, και δημιουργείται στον Άρη ένα τεράστιο κενό. Γιατί το λέω αυτό? Λείπει ο Σαουρίδης από τον Άρη. Για να λειτουργήσει ο Άρης ακόμα και λάθος. Λείπει ο Σαουρίδης από τον Άρη, ακόμα και αν λειτουργεί λαμογιάρικα. Ο Σαουρίδης ήταν αρχηγός, φύλαρχος, δημοσιογράφοι, παράγοντες, παίκτες, προπονητές, άλλοι οπαδοί. Άλλοι οπαδοί του Άρη δηλαδή, άλλοι οπαδοί. Παλέμαχοι, Αλφα Σίγμα, Κόλπα, Μούγκα στη Στρούγκα. Τώρα που έφυγε ο Γάτος και χορεύουν τα ποντίκια, έχουν πολλές απόψεις. Δηλαδή, έλεγε ο Σαουρίδης, θα φέρουμε το Σκόρδα. 300.000 Αριανοί λέγανε, θα φέρουμε το Σκόρδα. Μάλλον ο Σαουρίδης με το Σκόρδα και τους άλλους. Την παρέα. Έλεγε τέλος ο Σκόρδας, τώρα θα γίνουν εκλογές, αλλά θα ψηφίσουμε τον, πώς το λένε, το άλλο το καρτούν, πώς το λέγανε, το Playmobil, τον Αθανασιάδη. Βάζανε τον Αθανασιάδη, μαλώναμε τον Αθανασιάδη. Μπαπ, φεύγανε, βάζανε, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε παράγοντα γουστάρανε. Στο μπάσκετ το ίδιο κτλ. Στον Εραστέγγι το ίδιο κτλ. Ήταν μοναρχία. Και από μοναρχία έγινε μουναρχία τώρα ο Άρης. Θες να ακούσεις ένα τρομερό μήνυμα? Δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να ακούσω μήνυμα. Θέλω να ολοκληρώσω και θα μου πεις, ναι ρε πες το, τι μήνυμα. Μην κάνεις το χέρι έτσι ρε. Αυτόν εδώ, ποιο? Θέλω να τον δείρω μια μέρα. Εμένα. Αυτόν εδώ που μου στέλνει το μήνυμα. Αυτόν εδώ. Ποιο? Γιατί να γύρω στο κεφάλι. Τι είπε αυτός? Αριανά και άρρωστο. Ναι, και τι, γιατί ήθελε το δει, ρε. Όπως... άντρα, εσύ, άντρα, ναι. Δεν κατάλαβε. Ναι, με αγανακτή. Ό,τι του αρέσει, βρίζει, του αρέσει το επικροτεί. Ναι, τι. Λοιπόν, αλλά καλά κάνει. Λέγε, ρε, τι λέει. Λέει, όπως το όχι του δημοψηφίσματος. Ναι. Έγινε ναι, ναι. Έτσι και Αρβανιτίδης έγινε Καρεπίδης. Ναι. Σωστό. Νίκο, ναι. Είσαι Θεός. Θεός. Τι. Γιατί τώρα είναι. Τι να πω. Μα είναι απίστευτο. Σε μία μέρα μέσα, όπως το όχι έγινε ναι, ο Αρβανιτίδης έγινε Καρεπίδης. Λοιπόν, για να ξέρετε τι γίνεται. Πήγανε λοιπόν στην Γενική Συνέλευση και ορμήξανε την πρώτη φορά τον Μπόπι, τον Ορφανίδη και τον Γαραμπέρι. Αλλά δεν βγαίνουν να τα πούνε. Πρέπει να τα πούμε εμείς. Τι θα κάνουμε εμείς τους δημοσιογράφους? Εμείς δημοσιογράφοι δεν είμαστε. Ρε. Είμαστε. Πείτε τα ρε. Κατά το ίμις. Πήγανε οι δυτικοί άνθρωποι, έτσι τα λέω. Οι δυτικοί άνθρωποι και κάνανε ντούλιο, βρεπονίρι και τα λοιπά. Έτσι σε σου λέει οι ανατολικοί άνθρωποι. Τώρα θα σας δείξουμε εμείς. Πηγαίνουν λοιπόν και στη χθεσινή Γενική Συνέλευση πέφτει το ξύλο της αλεπούς. Λοιπόν, και ανατρέπεται η κατάσταση. Καλά τους κάνουν. Οι δυτικοί και οι ανατολικοί άνθρωποι, τους παράγοντες του Άρη. Γιατί? Γιατί και ο Καλατζίδης και ο Γαλανός και ο Κάλλας και ο Αρβανιτίδης και ο, πώς το λένε τον άλλον, ο Καρυπίδης, πηγαίνουν εκεί και τους χτυπάνε την πόρτα. Παιδιά, τι να κάνουμε, θέλετε να είμαστε φίλοι? Και ο άλλος άμα χτυπήσει την πόρτα λένε, ναι ρε, θέλω να είμαστε φίλοι. Και μετά λένε οι άλλοι, γιατί αυτοί είναι φίλοι με αυτόν και με εμάς δεν μιλάει? Κατάλαβες τι γίνεται? Από ένας γίναν δύο. Ο Σαουρίδης πρέπει να γυρίσει οπωσδήποτε πίσω. Αυτό πιστεύω εγώ. Εσύ ρε Κόκκινε, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Τι θα πεις? Σου έδωσα την είδηση. Τι είδηση με έδωσες? Τι με έδωσες την είδηση, τι? Ότι ανατράπηκε το σκηνικό. Εσύ μου δεσαι την είδηση. Το έγραψε το All About Άρης και το ξέρω. Από εκεί ξέρω. Ξέρω εγώ. Αν με έπαιρνε δύο ώρες πιο μπροστά, αφού αυτά έγιναν στο Beach Fit Dilly. Δεν μου λες. Ναι, σε πω. Όταν ήταν να βγει η απόφαση αρνητική για τον Άρη. Τότε είχε άνθρωπο μέσα στην, στο δικαστήριο. Δεν ενδιαφέρει κανένα από αυτά. Στο δικαστήριο. Όχι, μα ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει. Το έδωσα πριν. Το έδωσε πριν γίνε. Ρε. Αυτό εδώ στο πήρα και στο είπα πριν ανεβεί. Και γιατί δεν το πες στο ραδιόφωνο να πάρουμε και να πω το παραπάνω? Γιατί, αδερφέ μου, έχω το Στράζαλι, έχω και τον Κώστο Γιαλαμά. Ποιος έκανε εκπομπή εκείνη την ώρα? Ο Πασκάλης ο Καμόρα. Να πέρε τον Καμόρα και το έλεγε στον Καμόρα. Λοιπόν, αν είσαι σωστός. Εγώ σέβομαι τη δουλειά των ρεπόρτερ. Και επειδή σέβομαι. Άσερε τρόμπα Μαρίνα τώρα. Αν είμαι ο Νέρ. Ναι, ο Νέρ. Άκου να δεις. Ο ρεπόρτερ κάνει άλλο ναύτη και άλλο πέτρελα. Όχι, είπα και εγώ. Βγει στο κάμπο. Είναι κάτι. Ένα τέταρτο που βγει στο σάκι και πες το. Και κάνει το μάτι. Ρε φίλε. Τώρα ρε φίλε. Άσε τώρα. Δεν μπερδεύομαι σε ξένα χώρα. Εσύ κάνει τον τόλμη. Εγώ έφυγα ρετσίνα και θα μου το έλεγε αυτό, πώ το λένε, ο Βασίλη. Δεν πήρα να σε ενημερώσω. Ναι, ρε, καλά έκανε και με ενημερώσει. Καλά έκανε και με ενημερώσει. Είχε εκπομπή και όχι να σε ενημερώσω. Ναι, ρε, ήμουνα με τον Αντωνιάδη. Και το ευχαριστώ σου, αυτό είναι. Ναι, ρε, γιατί δεν πήρε να το πει στον αέρα. Έπρεπε να το πει στον Καμόρα. Ρε φίλε, μα δεν. Να σου πω κάτι. Να λειτουργήσει σαν μεγάλο παίκτη, γαλαντόμο, αλτρουιστή. Ζήλεψε τον Καμόρα, ε. Να ζηλέψει τον Καμόρα. Σου λέει γιατί το πει να πάει στον Καμόρα και τα λοιπά. Αυτό πιστεύει. Αυτό πιστεύω. Πόσο κεφτέ μπορεί να είναι. Είμαι κεφτέ, ρε. Μετά κεφτές, από που έγινε κεφτέ και δευτέ. Και δευτέ, ρε. Λοιπόν, για κταίω μόνο ο Τέκο, κάλεσε 10-20-30 και κλείσε ραντεβού για σίγουρο έλεγχο και πάρε δώρα αξία άνω των 20 ευρώ. Περνά τέο στην Οτέκο και βρει κερδισμένο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ο Τέκο Θεσσαλονίκη, Αγία Αναστασία 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Μεδεράνε Κόσμο και το Magic Park. Μάλιστα.
Πολλά τα μηνύματα θα διαβάσουμε σε λίγο. Όχι, ρε, τι μηνύματα διαβάζω. Πολλά τα μηνύματα. Τρία διάβασα. Τα διά διαβάζω. Τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσο και αλλήλο εξόντωση, προστί ο αλλήλο παραγμό. Όλοι οι άνθρωποι μεθά, για όλου υπάρχει γη, για όλου υπάρχει ήλιο. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε και αρχηγός του σύμπαντος εγώ. Για τους ανατολικούς και τους δυτικούς ανθρώπους ήθελα να πω του Άρεως ότι τελικά τον Καραμπέρι τον διώξανε οι ανατολικοί άνθρωποι και για αντίπεινα οι δυτικοί άνθρωποι διώξανε τον Πόπι και τον Ορφανίδη. Οπότε να πούμε ότι από μια παράταξη έφυγε ο ένας και από την άλλη παράταξη φύγανε οι δύο. Κατάλαβες? Αυτό ήθελα να πω, έτσι να το διευκρινίσω, γιατί με διόρθωσε ένας φίλος που ήταν στην κατάσταση. Και επίσης να πω ότι έχει ξεφτυλιστεί ο κύριος οικονόμου, το σέβομαι σαν άνθρωπο, αλλά σαν παράγοντα, όταν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, δυτικοί ήταν ή ανατολικοί, στο συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, του είπαν κάτσε κάτω ρε μαλάκα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και συγγνώμη για την έκφραση, δεν την είπα εγώ. Του είπανε του ανθρώπου αυτού, οι δυτικοί ή οι ανατολικοί άνθρωποι. Μου φαίνεται οι δυτικοί ήταν ή οι ανατολικοί. Δεν θυμάμαι. Μου διαφεύγει τώρα. Ανατολικά, δυτικά, δεν θυμάμαι. Αλλά του είπανε κάτσε κάτω ρε λακάμα, ξέρω εγώ κτλ. Άνθρωποι. Τσαγανέας Νίκος. Έτσι το έχει δει το έργο. Προστεί το μίσος και ο αλληλός παραγμός. Προστεί να πούμε. Πολύ ωραία. Σωστό, σωστό, ναι. Μιας και μιλάμε για καλές τέχνες, μιας και είναι από ταινία αυτό. Καλές τέχνες. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν στις ταινίες στο θέατρο. Ναι, έχει και κακές τέχνες. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση ο μικρός πρίγκιπας με μήνυμα στο ΑΜ3 θέατρο κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχεις και πάει στο θέατρο. Θέατρο. Πάει στο Όχι, θέατρο. Δεν πάω. Θα πας τον Οκτώβριο. Αν θα κάνεις παράσταση. Θα κάνω παράσταση. Προάκρι. Δεν μου ζήτησες να την παρουσιάσω κιόλας. Βέβαια. Θα γίνει. Παίζει πατσαβούρα μεγάλη. Θα παίξει μουσική. Θα πέσει με ροκάματα, δηλαδή από... Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Αλτρουιστήσεις. Δεν θες. Δεν σημαίνει αυτό. Επαγγελματίας, ρε. Άλλο επαγγελματισμό. Πώς. Για από σένα δεν μπορώ να πάρω λεφτά. Τέλειος. Εντάξει. Ευτυχώς που υπάρχει η Vodafone και δίνει πραγματικές λύσεις. Τώρα για πρώτη φορά και αποκλειστικά στη Vodafone, η ομάδα Ethernet Vodafone λύνει το 90% των προβλημάτων της συσκευής σας στη στιγμή με την υπηρεσία Vodafone Check and Go. Έτσι απλά όταν δείτε ότι η συσκευή σας κολλάει, πάτε στη Vodafone, εκεί η ομάδα παίρνει τη συσκευή και τσεκάρει και την επιδιορθώνει. Τόσο απλά και τόσο γρήγορα. Γι' αυτό λέμε check and go. Και στην περίπτωση το πρόβλημα της συσκευής δεν λύνεται στη στιγμή, μην ανησυχείτε. Η Vodafone σας δίνει μια συσκευή ίδιου τύπου για όσο χρόνο η δική σας συσκευή παραμένει στο σέρβις. Πραγματικά απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης. Λοιπόν, ναι. Αυτά είναι τα φοβερά και τρομερά τα οποία συμβαίνουν στον Άρη. Και ναι. Φοβερά και τρομερά υπό την έννοια ότι... Τι φοβερά, τα λογικά είναι αυτά που συμβαίνουν στον Άρη. Ο Άρης είναι ένα σωματείο. Τόσες αλλαγές σε τόσο λίγο. Μ' αρέσει όμως ο Άρης, μ' αρέσει αυτό το σωματείο, μας δίνει μια πνοή. Τώρα ήρθε ο Μπερμπάντοφ, ποιος κλάνει μάιν τώρα, ποιος Μπερμπάντοφ. Εδώ γίνεται ο Άρης, θα μου πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα. Γάμα εθνική, ποια ομάδα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποια ομάδα μπορεί να έχει τέτοια ίντριγκα, ρε. Ποια ομάδα πρέπει να έχει τέτοιο πάθος, ρε. Λοιπόν. Ποια ομάδα μπορεί να βγάλει τέτοια συναισθήματα, ρε. Όλες. Όλες. Σαν τον Άρη ομάδα στον κόσμο δεν υπάρχει καμία. Είναι μοναδική ομάδα στον κόσμο. Να έχει μηνύματα. Μηνύματα. Κώστα, μπορείς εσύ να βρεις το Αουρίδη και να του πάρεις καμία συνέντευξη. Βεβαίως. Θα μετρήσει γνώμη του από καιρό, τα λες και συμφωνώ μαζί. Στο τέλος θα δικαιωθεί και ο Καλαϊτζίδης, θα δικαιωθεί και ο Σαουρίδης. Και στο τέλος θα του ζητήσουν πίσω να έρθουν και οι δύο. Διότι τον Σαουρίδη τον κράζαμε, διότι έβαλε πάνω ανθρώπους οι οποίοι χρεώσαν τον Άρη. Εγώ πρώτος τον έκραζα. Βάζει το σκόρδα, αλλά. Το ένα έλεγες αρχιπιγκουίνο. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι. Η αποπομπή Σαουρίδη τελικά έκανε, αντί να κάνει καλό στο σωματείο, το έκανε χειρότερο το σωματείο και πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Οργανωμένη... Δεν μπορεί να. Άστο, να σου πω κάτι. Οι οργανωμένοι διώχνουν τον ένα, φέρνουν τον άλλον. Τι είναι ο Αρισμπαλάκη των οργανωμένων. Γιατί λείπει ο Σαουρίδης να πει ναι στον Αρβανιτίδη, τσιμουδιά. Μία ένα χρόνο κερδίζει ο Άρης, χάνει ο Άρης, καλά. Η λοιπόν, πολυφωνία ναι. Λέει, είναι αυτή που την λέει. Βέβαια, πολυφωνία. Καλύτερα να έχω έναν δηλαδή, φα... λίγα λόγια ότι η υπερβολική δημοκρατία βλάπτει. Καλύτερα να έχω. Προτιμώ να έχω ένα φασίστα ο οποίος να παίρνει ακόμα και λάθος αποφάσεις παρά να έχω 30 δημοκράτες ναι. Και να πλακώνονται μεταξύ τους. Είναι χειρότερο. Προτιμώ το φασίστα, προτιμώ το Σαουρίδη δηλαδή επάνω,
με την προσωπικότητά του, με τα στραβά του, με τα καλά του, με τα αυτά του. Έχει ανάγκη από έναν ηγέτη ο Άρης, αυτό μου λες. Αυτή τη στιγμή, κάτι δεν έχει ο Άρης κατεύθυνση. Δηλαδή αύριο μπορεί να έρθει, όπως το λένε, ο Καρυπίδης και να κάνουν ένα ντου, να πούμε, οι δυτικοί μετά, ξέρω εγώ, και να το φάνε. Και να φέρουν, ξέρω εγώ, τον Παπαρίδη. Δεν έχει αυτή η ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μία όψη του νομίσματος. Όχι, αυτή είναι η όψη του νομίσματος. Ότι το θέμα είναι ότι ο αρχηγός του Άρη, ο Σαουρίδης, άφησε στην ομάδα του Άρη. Μην με κάνεις ρε χειρονομίες, άμα μιλάμε, κάνεις παντομίμες. Άφησε πίσω του μια κατάσταση όχι διάδοχη. Άντε, το πάπα. Στα βίντεο βλέπει ο κόσμος ότι κάνει παντομίμες. Ποια βίντεο? Στα βίντεο που ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν βίντεο. Ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βάσει νόμου και ο Ολυμπιακός έπρεπε να χάσει τα χαρτιά του πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και το πήρε. Ήταν ηθικό. Ότι είναι νόμιμο, ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι ηθικό, λέει ο Βασίλης. Δεν διαφωνούμε. Ναι. Απλά εμείς δεν έχουμε μάθει να κρατάμε το στόμα μας κλειστό. Ναι. Ναι. Οι Αριανοί περιμένουν το match Βέρεια ΠΑΟΚ και μια πιθανή σφαγή του ΠΑΟΚ από τον συστημικό διαιτητή Βοσκάκη να δούμε την επιρροή Καρυπίδη. Θα φτάσω εκεί, μισό. Κάτσε. Έχω ένσταση. Θα φτάσω εκεί. Έχω ένσταση, μα όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Τι θες με τα μηνύματα. Όχι. Έχω ένσταση. Ραπτόπουλο το έχω στείλει πολλές φορές. Συνέχισε να λυδίζει τον κύριο και ένιω σου λέει: θα έρθει η ώρα που θα σταθεί ενώπιον του, αλλά τότε θα παρακαλά. Έλα ρε, τα είχαμε δει. Συγγνώμη και έλεος, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά. Άκου εδώ, τα είχαμε δει, Χριστιανέ. Προσευχή σου για τον Κώστα, εφόσον πιστεύει ότι είναι λάθος. Ναι, ναι. Και α το μήνυμα. Κατόπιση και εσύ που στέλνει το μήνυμα. Πάω και είμαι και λέω στην επόμενη γενική συνεδρία του Νάρη να βάλουν και εισιτήριο για να πηγαίνουμε τα παιδιά μα. Α, και γελάει, όπως το Ζύρκο. Μάλιστα. Φαλακρές σφαγή γίνεται στον Άρη. Ο Αρβαντήρης καθυστέρησε πολύ. Ο Καρυπίδης με παίκτες Αλφα Εθνικής θα φέρει ηρεμία στον κόσμο. Με χρήμα έρχονται οι παίκτες. Ραπλέρ, γιατί δεν περιμένω στα φημί της Βέρης αφού όλα τα πήρε. Λοιπόν, άντε περιμένω να ακούσω για τις φανέλες Μπερμπάτοφ. Λέει ο άλλος και γελάει. Λοιπόν, υπενθυμίζω και θα ακούσω την υπενθυμίζω σου. Αργός άνθρωπος, ρε. Υπενθυμίζω ότι για ακταίο πηγαίνετε στην Οτέκο, σου κοστίζει σχεδόν τζάμπα, σου δίνει κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την καύσιμα, 6 Amstel Free με 0% αλκοόλ και έκπτωση 5 ευρώ για την επόμενη κάρτα καυσαερίων. Περνάς τέως στην Οτέκο και όχι κερδισμένος, φεύγεις κερδισμένος, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Στην Αγία Σ' Αναστασίας 13 στην Πηλαία, δίπλα στο Μεντεράνε Κόσμος και το Magic Park. Λοιπόν, πες την ένσταση. Φόρα παρτίδα στον ΠΑΟΚ, δίνεστε. Δηλαδή, πώς να το πω έτσι πιο ελληνικά έτσι ρε παιδί μου. Το φιλικό το κάνετε πιο φιλικό. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν, έχω αντίθετη άποψη με τους ρεπόρτερ που πάει τους πίσω, πώς το λένε, ότι μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ με δύο φορ περπατητές και τον Μπέλκα δεκάρι από πίσω και άμα χαθεί η μπάλα θα κάνουμε τον Κάτσε να μπούμε στο σανατόριο. Αυτό για άλλη μέρα. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ο Μπερμπάτοφ θα είναι έτοιμος σε 20 μέρες. Καλά το λέω? Ναι. Τι λέει το ρεπορτάζ? Συνέχισε. Συνεχίζω. Άλλα ήθελα να πω και... Ναι, κάτσε ρε, περίμενε ρε. Και δίνεστε ρε φορά παρτίδα ότι το μάτς θα είναι φιλικό στη Βέρεια, ενώ δεν θα πρέπει να το κάνετε έτσι. Και θα πάτε να βάλετε τον Μπερμπάτοφ να παίξει στη Βέρεια, ρε. Και να κάτσει και κάνα γκολ και να γράφουν οι εφημερίδες την άλλη μέρα ο μεγάλος Μπερμπάτοφ και ενώ να είναι έτοιμος. Δηλαδή εγώ τώρα, ο οποίος είμαι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μυστήριος, ρε. Τα βλέπω όλα στραβά, μαύρα, ύποπτα κτλ. Διαβάζω ρε στην εφημερίδα ότι ο Μπερμπάτοφ θα είναι έτοιμος σε 20 μέρες και σε 2 μέρες θα το βάλετε να παίξει μέσα στη Βέρεια. Να κάνει κανένα 0-3 ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ του Μπερμπάτοφ και να πανηγυρίζουν οι παοξίδες και να λέμε εμείς καλά, ρε. Πώς είναι δυνατό ρε Καρυπίδη προς την ναι να βάλει 2 γκολ ο Μπερμπάντοφ περπατιστός ενώ σε 20 μέρες θα είναι έτοιμος? Έχεις απάντηση? Ναι. Για να ακούσω. Ναι. Γιατί εσύ πας ένα κομμάτι. Ναι. Και υπάρχει πιο σοβαρό κομμάτι. Για να δω το κομμάτι. Για το οποίο πήρα μηνύματα από χτες. Τι μηνύματα πήρες? Είσαι οπαδός Βέρειας. Εγώ? Ναι. Πιάσε, πόσο οπαδούς έχει η Βέρεια? Δεν έχει οπαδούς. Όσους έχει. Ποιους να έχει? Όσους έχει. Κάτι η Βέρεια δεν έχει. Δεν έχει. Μπορώ να ολοκληρώσω. Τι να ολοκληρώσω? Κάτι ταμείες του Αρβανιτίδη του έκανε και καλά ο παδός της Βέρειας. Είσαι ο παδός της Βέρειας. Δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, ας πούμε. Και μαθαίνεις ότι φεύγει ο πρόεδρος σου για να πάρει μια άλλη ομάδα. Ναι. Πες μου, τι λες. Εγώ, ναι. Ο παδός της Βέρειας. Ναι. Δεν με πειράζει αφού η ομάδα που παίρνει είναι μικρή και δύο κατηγορίες πιο κάτω από τη δική μου. Δεν είναι ανταγωνιστική. Παίρνει μια μικρή ομάδα. Είσαι ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Ναι. Πότε πρόλαβε ο Καρυπίδης να αποκτήσει την εμπειρία την παραγωγική? Ναι, ναι. Για να μετακομίσει από τη Βέρεια. Δεν μετακομίζει. Και να σταθεί στον Άρη. Δεν μετακομίζει. Δεν μετακομίζει. Τι κάνει? Έχει δύο ομάδες.
Μία μεγάλη στην Αλφα-Εθνική. Θες να σου το απαντήσω, ρε, την αλήθεια. Την αλήθεια. Η Βέρεια την έχει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Δεν την έχει ο Καρυπίδης. Το ξέρω ότι δεν κρύβεσαι. Λοιπόν, δεν έχει δύο ομάδες ο Καρυπίδης. Τη μία ομάδα είναι μπροστινός. Στην άλλη είναι ο ιδιοκτήτης, στον Άρη. Στην άλλη είναι ο Σαβίδης. Και τον έχει, ξέρω εγώ, πάνε πάνε μου ένα παστέλι, πάνε πάνε μου τσιγάρα. Τράβα στην τράπεζα στην Αλφα Μπανκ, ξέρω, κάνω μια κατάθεση κτλ. Μια τι ανάληψη. Τι είναι, τι, έχει δύο ομάδες. Τι δύο ομάδες έχει. Τη μία την έχει ο Σαβίδης. Είσαι ουδέτερος παρατηρητής. Ναι, είμαι ουδέτερος παρατηρητής και βλέπω αυτό. Τι να με πειράξει εμένα. Δηλαδή το είμαι... εγκρίνεις. Γιατί να με το εγκρίνεις. Το προκυμάζεις. Γιατί. Τι γίνεται, έγκλημα, γιατί ναρκωτικά πουλάει ή όπλα. Ποια όνομα τη θέλει, λοιπόν, είπε κανεί τέτοιο πράγμα. Εραστεχνική η ομάδα δεν άρει. Είναι ΑΕ. Όχι, θα γίνει, άμα ανέβει. Α, σε που θα γίνει. Μπορεί να πεθάνουμε μέχρι να γίνει. Είναι παράνομο αυτό. Πάει τη γλώσσα σου. Ρε, είναι παράνομο. Είναι παράνομο αυτό. Αν είναι παράνομο. Ναι, είναι παράνομο. Όχι. Λοιπόν, είναι ο Άρης Αλφα-Εθνική. Είναι ανταγωνίσιμη ομάδα. Ο Άρης είναι ομάδα Αλφα-Εθνική. Με το νου σου. Ο Άρης είναι, είναι βέβαια στο δεξί. Ρε. Είναι μία από τι μεγαλύτερε ομάδε. Βράσε με τι ήτανε. Ήτανε. Η πέμπτη ομάδα. Είναι. Ήταν η πέμπτη ομάδα. Είναι. Θε να λαϊκίσει. Είναι μέγεθο. Τι είναι? Είναι μέγεθο μεγάλο. Ναι. Ξέρεις τι μέγεθος είναι? Σαν του παππού μετά την εγχείρηση προστάτη, τέτοιο μέγεθος είναι. Άσε μας, ρε κόκκινε. Ο Καρυπίδης έχει ανακατεύεται ο κύριος Σαβίδης με τη Βέρεια γιατί γουστάρει τη Βέρεια, γουστάρει που είναι η Παναγία Σουμελά εκεί, γουστάρει τον παπά και τον Κατηλανάφτη και πάει και τρώει εκεί στην ελιά και λέει, ρε παιδί μου, είμαι ο παδός της Βέρειας. Και του λέει τον Καρυπίδη, έλα εδώ ρε μικρό, τον πιάνει και από τα αυτή. Θα μου ανάβει το καντήλι στο καμπαναριό τη Παναγία σου Μελά. Εντάξει, εντάξει, κάνει τη δουλειά. Τώρα όμως ο Καρυπίδης θέλει να δουλέψει και σε άλλη εταιρεία. Θέλει να βγάλει και από άλλη εταιρεία. Η οποία είναι ερασιτεχνική. Η Βέρεια είναι μεγάλη ομάδα αλφαεθνική. Ο Άρης είναι γάμα. Έχασε από το πρόχωμα να πούμε και από το, το Βυζάντιο το. Κακό του κεφαλιού του. Δεν με νοιάζει, ρε. Τι α, το ηθικό θέμα είναι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ηθική. Στις εταιρείες δεν υπάρχει ηθική. Και στον έρωτα. Πώς? Στο ποδόσφαιρο, στον πόλεμο και στον έρωτα δεν υπάρχουν ηθικοί και νόμοι. Υπάρχει ο χριστιανισμός για σένα, δεν έχει. Άστα αυτά. Δεν πας χριστιανός από τη μια και μου μιλάς για έρωτες μετά από την άλλη. Αφού... Θες να ακούσεις. Θέλω να ακούσω, ρε. Θέλω να κάνεις αυτοκριτική κάνεις ποτέ ή μόνο κριτική σου άλλου. Εγώ βρίζω τον εαυτό μου πρώτη φορά. Για κάνε κριτική στον εαυτό σου. Τι κριτική να κάνω. Ότι... Το μόνο που κάνεις είναι συνεχώς να με βάζεις απέναντι και να λες. Λες, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλός. Ποτέ δεν υποτίθεται. Μας πουλάς τα γεωρίτικα και αυτά. Ούτε μου πουλήσα. Ούτε έμπορος είμαι. Άντε. Ούτε έμπορος είμαι. Άμα σου να... Σε ρωτάω. Άμα σου να έμπορος θα σου και έξυπνο. Σου λέω κάτι. Είμαι βλάξ δηλαδή. Εάν πουλάς. Ναι, βέβαια. Τον έντιμο τον Άγιο Παΐσιο και Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιο Παΐσιο και Άγιο Παΐσιο. Εγώ ρε φίλε δεν το χρησιμοποιείς από αυτό. Ναι. Πάρε καλά που κάνει να πουλήσεις και εσύ. Δεν το κάνω. Αγιασμό. Από τον Άγιο Παΐσιο οικονομής. Δεν εμπορεύω. Κάνε λίγο το λαδάκι στο τεράκι σου. Δουλεύω, εργάζομαι και τα βγάζω. Άρα είσαι βλάξ. Άντε. Αυτό ναι, τι? Για τον κόσμο. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι εδώ που είναι. Ναι, καλά, επειδή είσαι βλάξη η Ελλάδα είναι εδώ που είναι. Γι' αυτό, γιατί όποιον είναι τίμιο το λέτε βλάξη. Κωνσταντινίδη, το ξέρει τον Νίκο, ρε. Βοηθήστε μα. Ξέρει τον Άγιο Παΐσιο τι έχει βγάλει. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Τι να μου πει κάτι. Ξέρει ποιον χαίρομαι. Λαδάκι από τον ποιον... Άγιο Παΐσιο. Ξέρει ποιον χαίρομαι. Αληθείτε παρακαλώ και θα ξαληφθούν οι πληγέ. Ξέρει ποιον χαίρομαι. Τον Παναγιώτο τον Ψωμιάδη. Τι, γιατί τον χαίρεσαι. Τον χαίρομαι. Γιατί. Τελείωσε από περιφερειάρχη. Και πουλάει παντό. Πουλάει παπούτσια. Γιατί γκροπή είναι. Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, τι έκλεβε. Πάντα. Έκλεψε. Να σου πω κάτι. Ήταν μαχητής. Μια χαρά. Και αυτός και ο Διονύσης. Το Διονύση έχω ενστάσεις. Εγώ το, με το Διονύση. Δεν το χωνεύω το Διονύση. Εγώ το χωνεύω. Εγώ χωνεύω τον Παναγιώτη. Τι να κάνω. Είμαι ο παδός του Παναγιώτη. Εσύ με το Αργιανάκι θα πας. Πώς το πες. Εσύ με το Αργιανάκι. Έλα. Όλο τυχαίο. Έλα. Εντάξει. Εγώ ναι. Επειδή δεν έχω ιδιοτέλεια και με τους δύο. Ναι. Εντάξει. Και προτιμώ το Διονύση. Άφια παιδά. Λοιπόν. Το σωσία του Λιθοξόπουλου να πω. Γιατί ό,τι έχει να πει το λέει. Ήσαρε, και όταν τον έλεγε Κολοτούμπα βγήκε και είπε ναι, είμαι ο Κολοτούμπα. Εντάξει. Δεν είναι αδερφή παραγωγική. Εγώ γουστάρω. Ό,τι έχει να πει το λέει. Εγώ είμαι φίλο με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτη δεν έκατσε πάνω. Στη δόξα και τα μεγαλεία να κάνει σαν το Γιωργάκι εσύ, έτσι να βγάζει λόγους και να πουλάει τρέλα. Τώρα, πουλάει παπούτσια. Την ετοιμότητα την πω εγώ βλακεία. Εσύ, αυτό λες τώρα. Εσύ. Ναι. Εσύ θα το χαρακτηρίσω βλάκα. Σε ρωτάω. Όχι. Εσύ μας έχεις πρίξει με τον Παΐσιο και δεν έχεις πουλήσει ένα μπουκάλι. Δεν σε έπρεξα. Μα... πολύ καλά αν το γνώριζα. Και πόσο καλά το γνώριζα. Πούλησες τίποτα. Ρε. Όχι ρε φίλε. Δεν μπορώ να εμπορευτώ το πιστεύω μου. Τι δεν μπορείς. Το πιστεύω θα το εμπορευθώ. Θα πεθάνει στο γεροκομείο, στην τελευταία τέρια. Στον Ηρακλή πριν από χρόνια μπορούσα να βγάζω 5 δραχμές.
Από όσα μπορούσε να κόκκινα βγάλει. Να δουλέψω, σαν γραφείο. Τύπου σαν ό,τι θέλει. Με αυτά τα μούτρα. Με αυτά τα μούτρα. Εδώ με αυτά τα μούτρα εσύ έκανε τηλεόραση. Εδώ έκανε τηλεόραση. Θα με τρελάει. Και έκανε και επιτυχία. Και δεν μπορούσα να κάνω το γραφείο τύπου. Σιγά τα ώρα. Τι θα έγραφε, ρε. Θα ερχόταν κανένα παίκτη του να κλείσει, θα βρει το μέση. Εννοείται. Καλά. Θα τα μπορούσα να την κάνω τη δουλειά ή όχι. Στα ψέματα πρώτο είσαι, θα γίνω σου, βέβαια. Εντάξει. Τι άλλη κι άλλη. Τι, δεν κατάλαβε. Τι, μια χαρά. Αυτή καλύτερη από εμά, λέει. Όχι, όχι, τι. Σέρνει, ζηλεύει. Δεν σέρνω, όχι. Δεν μπορώ όμω να εμπορευτώ. Αυτό έβριζε στο Θεοδωρή. Δεν μπορώ να εμπορευτώ. Όχι. Και γι' αυτό με εκτιμούσε. Α, σε εκτιμούσε. Και γι' αυτό με εκτιμούσε. Τι έλεγε, ξέρει. Γιατί δεν πήγε ποτέ. Μουσικό παραγωγό. Το ξέρω. Και εγώ τον έλεγα, είσαι μικρό παράγοντα. Αλλά πιο παντελονάτο από τον πόντιο δεν πέρασε ποτέ. Δεν μου λε, ήταν μικρό παράγοντα. Ναι. Αυτό που έχετε τώρα τι είναι, μεγάλο. Θα φανεί. Τι θα φανεί, ρε. Θα φανεί. Θα φανεί, ποια φανεί, ρε. Με ένα χρόνο παρουσίαση τον κρίνω. Ένα χρόνο είναι. Τι να φανεί. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τον Ηρακλή από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε το πρώτο βήμα. Ναι. Και τον οθήσε προς τα πάνω. Ναι. Και, και θα τον κάνω γουρτική. Θα κρυθεί στην πορεία της χρονιάς. Τέλειος, εντάξει. Εσύ προτρέχεις. Ρωτάω εγώ, ρωτάω. Εσύ πάντα προτρέχεις. Εσύ είπες ο Κινέζος και ο Μαλαισιανός που τους είδα στο. Στην ταβέρνα του Στέφανου του Σαράτσι, πώς την είπες εκεί, πώς την έλεγες στην ταβέρνα. Κούτρα φαΐ θέλει πάλι. Πώς την έλεγες στην ταβέρνα. Ναι, εντάξει, ναι. Αν ήθελα κούτρα φαΐ, εσύ μου έλεγες ότι μας κάλεσε για φαγητό. Ναι, εντάξει, ναι, γι' αυτό σε λέω. Οπότε δεν χρειάζεται να το πω. Σέρνεις, ναι. Εξασφαλισμένο το πω κούτρα για σένα. Έτσι, ναι. Προτιμώ να πάω στο Μάριο και να πληρώσω παρά να πάω στο. Ο Μάριο ποιος είναι. Δεν τον ξέρω το Μάριο. Χορηγό ήταν η χρόνια. Τον ξέχασε το Ματζαβίνο. Δεν έβγαλε το Ματζαβίνο. Ποτέ. Δεν μπήκε ποτέ χορηγία ο Ματζαβίνο. Δεν τρέπεσε. Είναι γύφτο. Αυτό είναι γύφτο του Μαλάκη. Γύφτο από του λίγου. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε Μαλάκη. Τέτοιο γύφτο. Και το Μάριο αυτά λε. Γύφτο από του λίγου. Τι καραγκιόζε. Εγώ είμαι καραγκιόζε. Πόσο καραγκιόζε. Δεν γίνεται τα θέματα. Τι έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, η δυτική και η ανατολική κάναν τον Άρη Μπάχαλο και ο άλλο ψάχνει να βρει τι είναι, λέει αυτό, τι είναι εκείνο. Τι είναι, ρε. Έβγει ο Σαουρίδη. Οι άλλοι κάνανε κόμματα το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Γουστάρουν στον έλα, το φέρνει, το διώχνει ο άλλο. Εγώ θέλω το Αγιανάκη από την Αθήνα. Πρώτο το θέλω σήμερα. Να μου πει έτσι, να μου βγει, γιατί τελευταία έχει φάει κίτρινη κάρτα από μένα. Γιατί βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία ενώ είναι ευφιέστατο. Τα πιάνει, έχει άλλο πνεύμα και κουλτούρα που την γουστάρω με χίλια. Μην μάθει και την κουλτούρα. Εντάξει, πάει στι 10.000 στροφέ με τη μία. Μην μάθει και την κουλτούρα, κοντά. Εντάξει. Έχει το χαρακτηριστικό των ανθρώπων της ηλικίας του, βιάζεται. Άντε, εσύ είσαι βρωμόγερος και βιάζεσαι γιατί πιστεύεις ότι είναι 15 χρονών. Τι να κάνουμε, δικαίωμά σου το πιστεύεις. Αυτός απαγορεύεται. Καλό είναι να περιμένει λίγο. Ναι. Γιατί μας έλεγε ο μεγάλο μπακάλι και τελείωσε και κάναμε. Τώρα με βγήκε να δω τι θα μου πει. Τώρα. Τώρα, ο γέα μου πει εσύ, αυτός να δω τι. Τώρα σε 10 μέρες μπορεί να βγει ο Γαλανός να πιάσει μια μερίδα εκεί πέρα και να ορμήξει και να φάει την. Στο κείμενο που ανεβάσαμε και ανέβασαν τα παιδιά τώρα. Κείμενο. Σε ρωτάω κάτι και σου λέω, είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε πάλι εκλογές στον Άρη. Δεν ξέραμε τι θα γίνει το βράδυ όταν σε ρωτούσα. Οι εκλογές στον Άρη πρέπει να κατηργηθούν. Πάει. Άλλο καπέλο αυτό. Τελείωσε. Εγώ χτες σε ρωτούσα, είσαι σίγουρος ότι έτσι και έτσι, ok. Όλα τελειώσαν με τον Άρη. Δεν προλάβες να μου πεις ότι είμαι σίγουρος ότι για ένα χρόνο θα υπάρχει ησυχία. Τόσο κάλτσα είσαι, μα τόσο κάλτσα είσαι, που σε ένα βράδυ άλλαξε η κυβέρνηση. Άλλαξε η κυβέρνηση τον Άρη. Μακάρι να είναι αυτή η κυβέρνηση που θα τον φέρει την ηρεμία στο λιμάνι του Άρη. Ηρεμία, μακάρι. Στο λιμάνι του Άρη. Το έχει ανάγκη, ρε φίλε. Ηρεμία, ε. Ηρεμία. Θα πέφτει ξύλο όλο τον χρόνο. Γιατί να πέσει ξύλο. Ρε. Γιατί πέφτει συνέχεια. Γιατί να πέσει. Το ζητούμενο είναι ο Άρης, ρε φίλε. Το ζητούμενο δεν είναι ούτε Γρηγόρης. Το ζητούμενο είναι τα άτομα. Τον Άρη τον έχω χεσμένο όλοι, ούτε ή άλλως. Εγώ δεν έχω χεσμένη καμία εντάξει, ομάδα. Δεν με νοιάζει. Για τους Αριανούς λέω, δεν λέω για σένα. Εντάξει. Οι Αριανοί τον Άρη τον έχουν χεσμένο κανονικά. Τους ενδιαφέρουν τα οπαδικά τους, ο ΑΣΥΓΜΑ τους, τους ενδιαφέρει η προβολή τους, τους ενδιαφέρουν τα συμφέροντά τους κτλ. Δεν το δέχομαι. Τον Άρη τον έχουν χεσμένο, το λέω εγώ. Διαφωνώ. Όχι, δεν πάει να διαφωνήσει εσύ. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Σκόντα Οκτάβια, στο Σκόντα Οκτάβια εργοστασιακό παρακαλώ. Δεν βάζουν φυσικό αέριο. Το έχει ήδη από τη μάνα του, Μανίσιο, το οποίο φουλάρει με 14 ευρώ. Καλά ακούσατε. Όλα αυτά στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμου, στη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα. Το αποκτάτε με ένα τηλεφώνιο στο 596-596 ή στο 596-690 με έκπτωση 4.000 ευρώ από 23.190 19.190, γιατί πολύ απλά είναι το best seller του καλοκαιριού και δεν υπάρχει. Επίσης, από σήμερα και για σήμερα και αύριο, το Octavia Diesel Euro 6 Style, την πλούσια έκδοση σας λέω, από 23.890 20.890.
για τους φίλους της εκπομπής οι οποίοι θα τηλεφωνήσουν τώρα και θα πάνε να δουν από κοντά ότι αυτά που λέμε είναι λίρα 100. Αλφα Μητρία Κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολη 95,5 με λατινικού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό στο Facebook. Πες μου τι θέλεις πριν πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε γραμμές. Το πρώτο 4G smartphone είναι γεγονός και θα το βρείτε στα καταστήματα Vodafone. Εύκολη και διασκεδαστική η διπλή κοιτή οθόνη 5,7. Θα αποθανατίζετε πιο όμορφες στιγμές σας με κάμερα 16 MP. Προσφέρει υψηλή ανάλυση στις φωτογραφίες και απόλυτη σταθερότητα στη λήψη βίντεο. Το μοναδικό Samsung Galaxy S6H έρχεται στη Vodafone από 4 Σεπτεμβρίου και μπορείτε ήδη και το προπαραγγέλνετε από τις 24 Αυγούστου. Γιατί πολύ απλά όταν θες smartphone πας στη Vodafone. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Μην ξεχνάτε για το θέατρο. Αλφα Μητρία Κενό. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. 5 στην αναμονή περιμένω άλλον έναν. Πριν πάμε στον επόμενο να πω ότι για εσάς οι οποίοι θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο μπορείτε να το κάνετε εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε στο 18133 και αυτοί κάνουν τα υπόλοιπα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνετε, καλά? Δόξα τω Θεώ. Να στείλω μια σόδα να χωνέψει το Διονύση του Διονυάδη που δεν μπορεί να χωνέψει. Η φαλακρή κούρου δίπλα. Τι αλήτηση είσαι, ρε. Εσύ, αυτό το ερώτημα η αποβολή του Δεβασάλου το είχε από το σχολείο ακόμα. Ήσασταν συμμαθητές. Λοιπόν, δεν θέλω να πω ποιος είμαι. Δεν θα πείσω, ήσασταν συμμαθητές. Την τυρόπιτα την έγραφε με δύο πι. Α, σαν τον Μπαρουφάκη που το Γιάννης το γράφει με έναν νι. Στον πίνακα την τυρόπιτα την έγραφε με δύο πι. Σε βγάζω το καπέλο, του μπιωτάκι σε, δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, μόνο έτσι. Την τυρόπιτα έτσι. Και μετά, τότε βέβαια είχε τα κόκκινα μαλάκια του. Τότε είχε τα κόκκινα μαλάκια. Τα κόκκινα μπουκλάκια θα λες όπως είναι. Ναι. Ναι. Τα κόκκινα, τότε που έκανε τον τανατοτήφλακα, που έκανε 18 ώρες προπόνηση την ημέρα. Γιατί δούλευε. Ένας αυτός και ένας ο Ξεφτέρης. Η αλήθεια είναι ότι δούλευε όσο κανείς. Αυτό δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί κανείς. Δύο πράγματα δεν καλούσε από. Για να με καταλάβει ποιος είμαι, ένας αυτός και ένας ο Ξεφτέρης σου. Στο σταμίδι κάτω. Δύο πράγματα για τον Γιώργο λες. Ναι. Δύο πράγματα δεν καλούσαν στον Κωστή. Το μπλουζάκι του Αλέφαντου είτε με -5 είτε με 45 βαθμούς. Και η προπόνηση η 8 ώρη ημερίσια. Δεν διάβαζε ούτε λεπτό, προπονούνταν 8 ώρες την ημέρα. Έτσι είναι. Αλλά μετά το φάγανε οι κακές παρέες. Τέλος πάντων, άστο, μην ξύνεις πληγή. Πονάει. Τώρα το συγκίνησες, τώρα τρέχουν κάτσα να βγάλουν ένα χαρτομάτιλο. Λοιπόν, κατάλαβα. Συγκινημένος είναι, κλαίει έτσι, ναι. Συγκινήθηκε. Τι γίνεται τώρα με αυτά που λέει, εγώ έχω τρελαθήρες. Γιατί ρε, τι λέει. Γιατί λέει ψέματα λέει. Όχι, με θυμίζεις Νικόλα ρε φίλε, με θυμίζεις Νικόλα. Δηλαδή τώρα είπες προηγουμένως κάτι ότι ο Σαββίδης έχει τη Βέρεια, στέκουν αυτά ρε. Δεν υπάρχει τη Βέρεια, είναι λέω εκεί φίλος με τη Βέρεια. Είπε ότι ανάβει πολύ ωραία λαμπάδα στην Παναγία σου Μελά. Εσύ όμως διαστρεβλώνεις την αλήθεια το λεγόμενο. Τι να κάνει, να πάει στη δόξα Μακροχωρίου. Πού να πάρει, δηλαδή. Τον Πάτερ Παναγιώτη να τον βάλει κανόνα, Γρηγόρη. Τον Πάτερ Παναγιώτη να τον βάλει κανόνα, Γρηγόρη. Τώρα τέλος πάντων, αλλάξανε. Είναι ο πατήρ Ιάκωβος και νεότερο. Ο Πάτερ Παναγιώτης μας έχει αφήσει χρόνους, πάει. Μόνο ο Παπαγιώργης έχει μείνει. Σοβαρά κοιμήθηκε, δεν το ήξερα. Τώρα έχει χρόνια. Δεν κοιμήθηκε. Και ο πατήρ Χριστόδουλος πριν από λίγο καιρό. Δεν κοιμήθηκε. Και ο πατέρας Βασίλειος. Δεν κοιμήθηκε. Και ο πατέρας Βασίλειος. Όλους τους ξέρεις. Από την Αρτάκηση έχω κάποια χρόνια που έχω φύγει γι' αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Τα λέμε, τα λέμε. Για θέατρο έχει στείλει μόνο ένας μήνυμα. Ναι. Άρα δεν μας ακούν κυρίες, άρα δεν θέλουν να πάνε θέατρο. Ποιες κυρίες μπορεί να σε ακούσουν, ρε κόκκινε. Τι να σε ακούσει ένα μια κυρία να κάνει. Άμα έρθουν πέντε μηνύματα από γυναίκες. Τι, τι γυναίκα να έρθει. Κυρίες μου, αλφα μη τρία ονομάζεται. Βροντόσαυρε να πούμε. Στο 54-344. Τι κυρίες θα σε δούνε, ρε. Δείξτε απλά στο βλαμμένο, το πόσο βλαμμένο είναι. Τι κυρίες να πάρουν το τηλέφωνο, βρε. Βρε τυρανόσαυρε να πούμε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
Γρηγόρη, μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα 50 δευτερολέπτων ουσιώδη χωρίς να παρέμβει υπέρ μου ο Κωστής? Ό,τι θες πες ρε φίλε, φυσικά. Λοιπόν, καταρχάς εκτός των άλλων οι ερωτήσεις γίνονται εκτός των άλλων διαφέρουν σε αντικειμενικές και υποκειμενικές. Σωστά. Οι απόψεις που έχει μια γυναίκα είναι έγκυος είναι, υπάρχει αντικειμενικό τέτοιο. Και υπάρχουν και υποκειμενικές, αν θα αρέσει κάποια, έτσι αν θα αρέσει για αυτούς τους λόγους, στον άλλο δεν αρέσει. Λίγο έγκυος δεν υπάρχει όπως το... Σωστά. Μπορεί να και αντεμογκάστρι ρε. Σε ρώτησε κάτι για μεγάλους παράγοντες. Αν θεωρήσεις ότι μπορεί να αποδειχθεί ο Παπαδανασάκης, αν θεωρήσεις ότι μπορεί να είναι ή όχι. Είναι πολύ πρόημο. Είναι πολύ πρόημο. Βεβαίως. Πολύ πρόημο. Πιστεύεις ότι, ας πούμε, καταρχάς εσύ, για να γυρίσουμε στο υποκειμενικό και αντικειμενικό, πώς κλείνεις έναν παράγοντα αν είναι μεγάλος? Χωρίς να εξετάζουμε το συγκεκριμένο. Από το έργο του. Γενικά, απλά. Από τι πράγματα εξαρτώνται και στην Ελλάδα, έτσι, σαν χώρα. Από το έργο του. Από το έργο του, το έργο του τι περιλαμβάνει? Ποσφαιρικά, ποδοσφαιρικές αποφάσεις. Συγχώρεσαι. Τη χαρτζηλίκια δίνει. Περίμενε. Συγχώρεσαι. Έχει τη χαρτζηλίκια δίνει. Ποιους πολιτικούς γνωρίζει. Βρε, σωστά μιλά. Σωστά μιλά. Απλά συγχώρεσαι με. Θα σου πω κάτι. Δεν προσπαθώ να. Ευγενικός, άμα είναι, δυσκολεύεται, φίλε. Θα σου πω. Να κρίνουν ένα παράγοντα ο οποίος ανέβασε τον Ανακλή από τη Β στην Α. Θα είναι αστείο. Γιατί θα το κρίνουν αυτό, σούπε... αυτό είναι επιτυχία. Αν θεωρείς ότι είναι επιτυχία για την ομάδα σου όμως, συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι μικραίνεις χωρίς να είναι Ηρακλή. Άκουσε να λέω ότι είναι. Άκουσε να λέω... κάποια... να λέω ότι είναι επιτυχία. Ή δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Λέω, θα είναι αστείο να το κρίνω. Όχι, δεν σε πρόσβαλα. Εγώ εντάξει, καταλαβαίνω ελληνικά. Μα μου λες τώρα ότι αν το θεωρείς. Πώς το θεωρώ, αυτό σου λέω. Ότι αν ναι. Το κρίνω για αυτό το πράγμα, θα είναι αστείο. Το δεδομένο. Ναι, ωραία. Οπότε, τώρα ξεκινάει. Πώς να τον κρίνω? Τώρα ξεκινάει. Εσύ πιστεύεις ότι έχει τα φώτα για να γίνει επιτυχημένος παράγοντας? Δεν το ξέρω, θα δείξει. Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο γιατί δεν έχετε πολύ χρόνο. Πιστεύεις ότι πέρασε μεγάλος παράγοντας από τον Ηρακλή από όσους έχουν τελειώσει τη θητεία τους? Από μεγάλος παράγοντας από τον Ηρακλή? Ναι. Όχι. Όπως το εννοείς εσύ. Όχι. Όχι. Μεγάλο παράγοντα εννοώ αυτόν ο οποίος θα πάρει πρωτάθλημα. Και με όλα αυτά που σου ανέφερα εγώ. Ναι. Οκ, okay, έγινε. Να σε καλά. Παρακαλώ. Σαββίδης είναι μεγάλος παράγοντας. Ο Σαββίδης είναι για την είναι. Ώρα αλλάζει την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ρε τι αλλάζει, ναι ή όχι. Ρε, όταν πάρει πρωτάθλημα θα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που στον ΠΑΟΚ. Το κρατάω αυτό, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς το πουλάκι μου. Πού είσαι ρε μεγάλο μπακάλι? Δικαιώνεται με τους ανατολικούς και τους δυτικούς. Πού είσαι ρε μεγάλο μπακάλι που τελείωσε? Δικαιώνεται με τους ανατολικούς και τους δυτικούς ανθρώπους. Είδες, γατών είναι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Τάσο που τους είχε δίπλα στις εκλογές και δεν τους άφηνε να φύγουν. Εδώ θα καθίσετε μαζί μου ή πάρε τους άλλους, είναι κακούς, εδώ μαζί μου θα καθίσετε. Έτσι τους έλεγε. Ρε αυτή η ομάδα, τι χαρές και συγκινήσεις προσφέρει ρε. Είναι μια ομάδα φίλε που δίνει μεγάλο έτσι όραμα στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, μέχρι η Αθήνα δηλαδή. Μου λέει ο Καρατζαφέρης μετά τον ΠΑΟΚ πάμε στον Άρη. Χθες μου λέει ξεκίναμε Άρη. Του λέω Γιάννη ξεκίναμε Άρη λέει. Λέει πουλάει παραπάνω λέει, μην είσαι ξεκινάμε. Θέλουν τα μίδια να παίξουν ΠΑΟΚ. Και οι συγκινήσεις του Άρη δεν τους αφήνουν. Ποιος Μπερμπάντοφ ρε ο μαλλιάς τώρα τα ψεύτικα απόβαλε. Θα τον βάλουν λέει στη Βέρεια να παίξει στο φιλικό και μας λέει σε 20 μέρες θα είναι έτοιμος. Βρε τον Άρη λέει θα παίξεις πρώτα. Λέω καλά. Έχεις λέει ίντριγκα, έχεις αυτό. Δυτική, Ανατολική, ξέρω και τα λοιπά. Θα τα πω όλα λέει αυτά που ξέρω. Δίκαια όμως, χωρίς να πούμε για τον ένα και για τον άλλο, ό,τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν καλαμπέρι! Λέει ναι. Η νέα διοίκηση, ναι. Πιστεύω άσχετα που με την παλιά διοίκηση έχει μια προστριβή Α και μια φιλική σχέση Α, αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό, πιστεύω πρέπει να γνωρίζει ότι η δημόσια σχέση είναι το πάνω σε αυτές τις κατηγορίες. Κοίταξε, μην είναι... Κοίταξε τώρα, μισό λεπτό. Ο κύριος Καρυπίδης είναι μπροστινός του κύριου Σαββίδη. Και υπάρχει περίπτωση ο κύριος Καρυπίδης πάλι να είναι μπροστινός του Κάλλας. Το ξέρεις αυτό? Και όταν βλέπω τον κύριο Τάσο δίπλα, γιατί λέγω να σου λέω. Κοίταξε, εδώ θα καθίσετε. Οι παίκτες του Καλαϊτζίδη, πρόσεξε να δεις ποιοι είναι, έτσι και μείνουν όλοι, άκου, έτσι και μείνουν όλοι με τον, πες το να,
με τον Καρυπίδη. Αυτό να το βάλεις καλά στο μυαλό σου που λέει. Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι βλέπουμε το παιδί του Κολανακιού να ξαναεπιστρέφει. Ρε εσύ, ο Σαωρίδης με τον Κόντι θα έρθουν σε άσπρο άλογο. Όταν σ' έλεγα εγώ αυτά. Και ο Νέγρης από DJ που είναι πόρα, θα γίνει πάλι ο νούμερο ένα, αλλά ποιο τώρα, μην τον πάρουνε μεταγραφή δυτική. Κατάλαβες? Εγώ ζω για την ημέρα που θα ανεβαίνει η ομάδα κατηγορία με 20 βαθμούς διαφορά και θα είναι στη θύρα 3 η δυτική με την ελληνική σημαία και η ανατολική με τις Βενεζουέλας και θα πλακώνονται. Γουστάρεις, ε! Όπου τι ίντρικα είναι αυτό το σωματείο, ρε παιδί μου. Ο Άρης μ' αρέσει, με εξιτάρει ο Άρης. Τρελαίνομαι για αυτό, ρε παιδί μου. Ναι, έτσι, μ' αρέσει. Γουστάρω, μ' αρέσει. Βγάζει πάθος, βγάζει ίντρικα, βγάζει ένα πράγμα. Ρε παιδί μου, αυτό το της Θεσσαλονίκης, αυτό το ήρθε ο Μπερμπάτοφ, ήρθαν 6.000 σήμερα 6 και 4. Τσαλτίδης στο, πώς το λένε, στο αεροδρόμιο θα υποδεχτεί τον Κόκε μαζί με τον πρόεδρο της Ρίτσος Ικαθίνου. και τον Νέτο. Να ρωτήσω, ο ρόλος του κυρίου Γιώτη και του κύριου Ήλια, ξέρετε ποιος θα είναι? Κοίταξε, ο Γιώτης Αλουχίδης θα έχει τον ρόλο του Ρουφιάνου. Λοιπόν, ο Ίβιτς θα φέρει κανένα σέρβο, κανένα αυτό κτλ. Εντάξει. Τις δημόσιες σχέσεις ποιος θα τις κάνει? Θα βάλουν τον Καλαϊτζίδη να τις κάνει. Άντε καλή εκπομπή. Για χαρά. Λοιπόν, το best seller του φετινού καλοκαιριού είναι το Skoda Octavia με φυσικό αέριο, με κινητήρα φυσικού αέριου από τη μάνα του. Κινητήρα. Κινητήρα άκουσα. Κινητήρα, συγγνώμη. Ναι. Μην σκέφτεσαι δυσάρεστα πράγματα. Ναι. Φουλάρι με 14 ευρώ και μπορείτε να το κάνετε δικό σας με όφελος 4.000 ευρώ, καλά ακούσατε, από την εταιρεία Σκιάδης Παλοδήμος, κλεβώντας τώρα στο 596-596 το 596-690. Παρακαλώ. Ναι κύριε, παρακαλούμε. Ναι. Έλα ρε Κόκος από το Άλοφο. Τι έγινε Χαϊβάνη? Τι κάνετε? Καλά ρε. Λοιπόν, να πω κάτι που θέλω εγώ. Ναι. Θεωρώ ότι ο Καρυπίδης είναι πιο αξιόλογος μπροστά στο Μπιτσιρικά να μην τον αναπανητήρει. Πιο αξιόλογος είναι. Δεύτερον, θεωρώ εγώ και προσωπική μου άποψη ότι αν καταφέρει ο Άρης και ανεβεί του χρόνου και είναι Super League με ένα θαύμα ή οτιδήποτε άλλο, από του χρόνου θα περνάει καμιά ομάδα μέσα στη Θεσσαλονίκη για να παίρνει βαθμό. Θέλεις. Θέλω, ναι ρε φίλε. Φοβάσαι, λοιπόν, δεν φοβάσαι. Δεν φοβάμαι καθόλου, άκουσα να το κλειώσω και μη με βάζεις λόγια στα λόγια μου τώρα. Φαλακρέ. Λοιπόν, μέγα οντότητα σε αυτή την πόλη ήρθε πρώτος ο Σαβίδης. Το λυπάσαι τον Άρη? Έτσι όπως έχει γίνει τώρα. Ναι. Ναι. Όχι ρε φίλε. Βγήκε η Ηρακλειδέας να πει ότι λυπάται τον Άρη. Ναι, ρε φίλε, το λυπάμαι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ρε φίλε από εδώ πέρα που βγαίνουν και κράζουν και βρίζουν και κάνουν και σπάνε και κάνουν και ράουν. Λοιπόν, για πώς χτίσανε. Άκου τώρα να σε αποφαλακρέ. Μάλιστα. Ήρθε ο Σαβίδης. Ναι. Ανέστησε τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ακολούθησε ο δικός μας ο Παπαθανασάκης. Ναι. Και ακολουθεί και τώρα και ο Καρυπίδης. Τώρα είναι φίλος Σαβίδη, δεν είναι φίλος Σαβίδη. Καλό θα είναι και φίλος Σαβίδη για να τα κάνουν τα κομμάτια διαφορετικά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι αν θα ανεβεί φίλε ο Άρης του χρόνου, ναι, με θαύμα θέλεις πες το οπωσδήποτε. Θαύμα, ναι, ναι. Όπως θέλεις κάντο, δεν θα περνάει από εδώ πέρα μέσα ομάδα. Να το ξέρεις από το πράγμα που σε λέω. Άρα. Κάτσε, χλέβαζε, σχολίαζε, κάνω ότι γουστάρεις. Εδώ αλλά από αυτήν την ομάδα. Εδώ πέρασε ο Χατζησαΐας, ρε βρε. Βρε ο Χατζησαΐας πέρασε, βρε. Μας αρέσει εμάς τα φρύδια μας και παίρνεις το ψωμί σου για να φάει η οικογένειά σου. Καταλαβες. Εδώ πέρασε, σου λέω, ο Χατζησαΐας. Θα περάσει και ο Μάτζιος με χεί αύριο, βρε. Με χεί θα περάσει ο Μάτζιος αύριο. Εγώ σου λέω την προσωπική μου γνώμη. Εντάξει. Τα φίλια μου. Μια χαρά. Στον επόμενο. Επόμενος κύριος. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς κύριε. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ο Γρηγόρης κρατάει συγκεκριμένο χρόνο, δεν θέλω λίγο να με διακόψετε. Ναι, είναι αυστηρότατος. Ναι. Είμαι μέλος του συνδέσμου Queens Boys της Βέρειας. Queens Boys, και αυτά, ναι, που θα, ναι, αυτά που θα πω δεν αντιπροσωπεύουν όλο το σύνδεσμο, αντιπροσωπεύουν μερίδα του συνδέσμου, καθώς υπάρχουν διχογνωμίες σε διάφορα θέματα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, Κώστα, ζητώ να ανακαλέσει αυτό που πες πριν ότι η Βέρεια δεν έχει οπαδούς. Έχει. Γιατί όχι για μένα, όχι για μένα, αλλά για κάποιους άλλους που... Όταν, γιατί εγώ είμαι και 23-24 χρονών, για κάποιους άλλους που είναι και στα 40 και στα 50 και ακόμα έρχονται σε εκδρομές μαζί. Δηλαδή, για να καταλάβω, είναι μόνο Βέρεια? Που είναι μόνο Βέρεια. Δηλαδή, ναι, για να καταλάβω, συγγνώμη, εσύ είσαι μόνο Βέρεια? Εννοείται πως είμαι μόνο Βέρεια. Και έχουμε μιλήσει κιόλας. Το πέτω πίσω αν υπάρχουν, ναι, γιατί με φαίνεται παράξενο. Δηλαδή, στην Κομωτινή.
Να ακούω λίγο. Στην Κομωτινή που πήγα, πανθρακικό δεν βρήκα. Είναι πανθρακικός και ΠΑΟΚ. Πανθρακικός και Ολυμπιακός. Λέω μήπως συμβαίνει αυτό και στη Βέρη, αυτό ναι. Κοίταξε, ότι περισσότεροι δεν είναι μόνο Βέρη, εννοείται, δεν θα σου πω. Αυτό θέλω να μου πεις, ναι, αυτό, ναι. Εννοείται, αλλά υπάρχουν χι άτομα, δεν είναι τώρα ακριβώς, γιατί εξαρτάται τι ηλικίες θέλουν να βάλουν. Δηλαδή οι μεγάλοι 45-50 μπορεί να είναι μόνο Βέρη. Κατανοητό. 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 Ναι. Ειδικά 45 άρι. Ωραία, ωραία. Ειδικά έχουν ένα θέμα. Okay. Ωραία. Ακούμε λοιπόν. Ζητώ να το ανακαλέσει αυτό και να μην το ξαναναφέρει. Ναι, αφού υπάρχουν έστω και 100 και 200 και 500 ανακαλώ. Ναι, ωραία. Ωραία. Τώρα πέρα από αυτό για το θέμα που γίνεται με τον κύριο Καρυπίδη. Ναι, τι γνώμη έχουμε. Επειδή μιλήσαμε για το σύνδεσμο με κάποιους παράγοντες δίκης, δεν θέλω να πω ονόματα. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής και συνεχίζω να λέω ότι είναι δικιά μου γνώμη, όχι του συνδέσμου. Ναι. Για μένα είναι ξεστήλο του κύριου Γιώτη Τσαλουχίδη αυτό που γίνεται. Ο του Γιώτη γιατί? Γιατί έχει υπηρετήσει αυτή τη φανέλα και αυτό είναι μεγάλο καραγκιοζήλικη που γίνεται. Αν εξ αρχής ήθελε να γυρίσει από τον Καναδά και να πάει στον Άρη, αυτό έκανε. Αυτό το πράγμα προσβάλλει όλο το σύλλογο και όλη την ΠΑΕ. Πέρα από αυτό τώρα με τον κύριο Καρυπίδη, δεν θα κάτσω να μπω σε λεπτομέρειες του τι έχει δηλώσει ο ίδιος. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό που έγραψε το Σέντρα Γκολ σήμερα, η συνέντευξή του που είπε ουσιαστικά πρόσβαλε όλο τον κόσμο της Βέρειας, είναι ψεύτικη, θα βγει και ανακοίνωση του ίδιου του Προέδρου ότι δεν έχει δηλώσει ποτέ κάτι τέτοιο στις επόμενες μέρες. Θα τη βγάλει ανακοίνωση ο σύνδεσμος με υπογραφή του κύριου Καρυπίδη. Πέρα από αυτό τώρα, για μένα δεν είναι σωστό αυτό το να έχω δύο ομάδες, αλλά εντάξει. Η Βέρεια είναι Blaugrana, μοιάζουμε με την Μπαρτσελόνα, έπρεπε να έχουμε και μια Μπαρτσελόνα Β. Εντάξει, ας έχουμε τον Άρη. Ωραίο, εντάξει. Ναι, δηλαδή εντάξει, θα δίνουμε κανένα δανεικό, να παίζει λίγο μπάλα. Ναι. Εντάξει, να τον ξαναπαίρνουμε πίσω, δεν είναι κακό να έχεις μια Β ομάδα. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει την Μπαρτσελόνα Β, γιατί όχι. Μα και η Ρεάλ Μπέ και βέβαια, σωστό, ναι. Άκου. Α, μπράβο, ναι. Η Βέρεια θα έχει τον Άρη. Οπότε γιατί να στεναχωρεθείς εσύ, σωστό. Εντάξει. Όχι, εγώ τι να στεναχώρησα, τι να κάνουμε τώρα. Και όταν ανεβεί, μακάρι ανεβεί στην Α, θα πηγαίνω στο Χαριλάο, παίρνω το διπλό μου περπατητά. Μια χαρά είναι, δεν, εγώ δεν έχω θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι στεναχωριούνται, δηλαδή. Δεν ξέρω να από αυτή την άποψη και εγώ, άμα ήμουν Βέρεια, δεν στεναχωριόμουν. Σωστό. Έτσι. Α, τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν λέγονται στα ραδιόφωνα. Κωστή, άμα ξαναβρεθούμε στο χάρτη, μπορώ να στα πω από κοντά καμιά φορά. Ναι, τώρα χειμωνιάζει, θα τα πούμε, ναι, ωραία. Σε φιλό. Ωραία. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Είμαι Μπαρτσελόνα, αλλά τα χρώματα έχω. Να έχω και μια Βίτα, λέει. Τα άκουσε κόκκινη. Εντάξει. Εντάξει. Τέτοια ώρα και ηρωνία σου πάντα. Γιατί ρε φιλό, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είπα. Για μένα είναι τραλαμένη. Και τι έκανε. Δηλαδή, τι έκανε τον άλλον όταν είναι κάτω δεν το χτυπά, ρε φιλό. Ποιο το χτύπησε τον κάτω. Από μόνο του έπεσε. Έβαλε την πρώτη. Όταν είναι κάτω δεν το χτυπά. Α, ποιο το χτυπάει. Το σέβε. Παρακαλώ. Θα να τριχιάσω. Αλτρουιστή μου άντρα εσύ. Δεν λέγεται αλτρουισμός. Σιγά σιγά. Σοβαρότητα. Ναι κύριε, καλησπέρα. Ναι, μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε να έχω 8.000 δίσκοι. Γεια σας, πάλι καλά. Τι έγινε στο φιλικό, θα δούμε τον Μπερμπάτοφ να βάλει γκολ και θα μασίσουμε. Λοιπόν, ακούσετε, έχω ένα διάγγελμα προς όλα τα παοξίδικα αδέρφια μου. Ναι. Δεν θέλω να πάει ο ΠΑΟΚ χαλαρά, υποτιμητικά, μέσα στη Βέρεια. Καλέ, θα περάσει με δάφνες. Ξέρεις τι τριάρα ξεγυρισμένη θα φάει άμα πάει έτσι. Αχ, θα την πανηγυρίσεις. Σαν να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός το διπλό στον Πλατανιά. Και λαϊδάτε, και λαϊδάτε, και λαϊδάτε. Έτσι έλεγε ο Φαλακρός πέρσι για το παιχνίδι με τον Όφη. Και τρέχανε και δεν προλαβαίνανε. Για να μην ανοίξουν το στόμα μου. Αυτά τα γουτσου-γουτσου εμένα δεν μ' αρέσουν. Μετά το παιχνίδι ας κάνουν γουτσου-γουτσου. Τώρα θέλω σοβαρά και χωρίς υποτίμηση τη Βέρεια. Μπράβο ρε Λαϊκάτζη, σε κόβει, μ' αρέσεις. Μπράβο ρε Λαϊκάτζη. Σοβαρή και δύσκολη ομάδα. Πέσανε όλοι με τα μούτρα και λένε σιγά μου ρε τη Βέρεια το αδερφό σου, Ματίο. Καλά. Καλά. Και με τον Όφη έλεγε τα μικρά παίζουνε, φά τα τρία και τρέχα. Ναι, εντάξει όμως, αν ο Μπερμπάντοφ είναι σε 20 μέρες έτοιμος και το βάλουν στη Βέρεια. Το Σάββατο παίζει με αυτό, τη Βέρεια. Ναι, το Σάββατο, ακόμα χειρότερα. Αυτό και μόνο και στα ίσια να παιχτεί το μάτς, μάχη να γίνει σώμα με σώμα και να βάλει κανένα κόλλο Μπερμπάντοφ, ξέρεις θα πεις. Έλα ρε, αφού ήταν ανέτοιμος, πώς τον έβαλες και πέσαι. Ο Μπερμπάντοφ δεν θα παίξει, φίλο. Αλλά εδώ είναι πότε λένε ότι θα παίξει. Δεν θα παίξει. Άμα παίξει είναι χειρότερα για τον Μπάτο. Σωστό, σωστό, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Έτσι, γιατί άλλα ο άνθρωπος βούλεται και άλλα ο Θεός σκελεύει. Άντε, γεια σας. Το τελευταίο για το ημίωρο. Ναι, ναι, ημίωρο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς οι Παοξίδες είμαστε στεναχωρημένοι φιλαράκι για αυτό που συμβαίνει. Καλά, εσύ από το Ταϊπέδ το γύρισες. Ναι, ναι, είμαστε στεναχωρημένοι. Γιατί καλέ στεναχωρέθηκες.
Εσείς στεναχωρέθηκα να πούμε εδώ, θέλαμε να πούμε περισσότερο να πούμε τέτοιο. Τώρα που έδωσε περισσότερη ξεφτύλα να πούμε, να παίξουμε τον Καραϊσκάκη, γιατί βγάλαμε και τραγούδι να πούμε, γιατί δεν θα το πάει άχρηστο. Αν δεν βρίζεις, πες το. Τραγουδάκι, άκου να σε πω το τραγούδι. 10 παλικάρια στήσανε χορό, σου Καραϊσκάκη το κονάκι. Ξέρεις τι θα γινότανε. Και μπαμ και μπούμε οι κουμπουριές να πούμε. Αυτό, εμείς αυτό θέλαμε ρε εσύ, να πάει στα μπαράζ, να γίνει λιώμα να πούμε, εκεί να μην υπάρχει, δηλαδή να το ανατρώει. Καλώς εμείς, εγώ σου λέω, έχω το εισιτήριο καμπανιακό, Σάρισο Καφτατζόγλιο και δεν με πιστεύετε. Το έχω καρφιτσωμένο εδώ στο μαγαζί. Και καλώς το βλέπω και κάνω κάθε μέρα το σταυρό μου, λέω, Θεέ μου, με αξίωσες να πούμε να δω αυτό το πράγμα. θα παίξει τώρα, ξέρεις, πόσες φορές θα παίξει να πούμε με την Καλαμαριά, πόσες φορές θα παίξει ξέρω εγώ με το... Ρε εσύ καλά, είναι και τυχεροί, ξεκινάνε με 3 βαθμούς αέρα, ε. Όχι ρε, πού έχουν την πρώτη. Ρε πού, 3 πόντους δεν παίρνουνε. Όχι ρε. Καλά ρε Τάιπερ, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις να παίξεις με την Dortmund του Παπασταθόπουλου. Δεν με νοιάζει ρε, δεν με νοιάζει υπολείπων... εκείνα, εκείνα είναι για μένα δεδομένα. Τι δεδομένα είναι, έχεις παίξει πότε. Εντάξει, θα παίξω, εντάξει, το θεωρώ δεδομένο πάκα. Και ασχολείσαι με τον Άρη. Ναι, ρε, εκεί δηλαδή είναι στην τρίτη εθνική ο Άρης. Έχει τον καημό του και εσύ βγαίνεις να του χωθείς. Δηλαδή τι να σε πω. Τι είναι να μην του χωθεί, ρε. Ο παδός είναι. Να μην το χωθώ, ρε. Τι κάνεις τον καλό, καλό. Όχι, όχι ρεκούν. Απορώ. Εσύ πήρες μπερμπάτο, φρε φίλε. Πες με πονόψυχο, κατηγόρησέ με, καλά κάνεις. Λέω ότι πήρες μπερμπάτο, φρε φίλε. Πήρες μια μεταγραφή που τη βλέπει ο αντίπαλος ο παδός και σε ζηλεύει. Γιατί έχεις ένα πρόεδρο που ταχώνει. Και ασχολείσαι. Ναι. Με τον Άρη τον οποίο προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι. Εγώ σου λέω, στεναχωρέθηκα να μου δεν έγινε τα μπαράζ. Άστε. Να γίνουν τα μπαράζ εκεί να πούμε να φάνε, ξέρω εγώ και κάτι τέτοιο. Εσύ τα υπέ, δεν σε καταλαβαίνω ειλικρινά, μα την Παναγία. Καλά, φιλαράκι. Το Παουξί δεν μπορούσε την ψυχολογία του να τον καταλάβει, τίποτα. Εσένα δεν καταλαβαίνω, πίστεψε με. Καλά, εντάξει. Να σε καλά. Για χαρά. Δώσε άλλο ένα, παρακαλώ. Και να σου πω κάτι. Και πολλοί σεμνοί είναι οι παοξίδες. Με Μπερμπάτοφ και τον Άρη με αυτό το γέλιο. Και λίγα του λένε. Ντεφορμέ είναι. Η κοινωνία, τα λεφτά που δεν έχουν, οι δουλειές και τέτοια. Άμα ήταν η κοινωνία πριν 15 χρόνια που ήταν χεσμένοι στο τάλιρο όλοι, ξέρεις τι δούλεμα θα έπεφτε. Τώρα βγήκε όλο το. Τι φίλε, τελευταίο. Ναι. Ναι. Έλα, ρε ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, καλή καλλιτέχνη, τι κάνει. Α, καλά είναι. Αχ, μπράβο, για πες. Αχ, δικιά μας είναι. Τι λέει ρε, τι διπλό θα μας πάρει ο Μάντζικος. Ποιος Μάντζικος ρε. Ποιο. Περόν, εκεί θα βάλει 2 γκολ. Άλλα 2 μετά ο Βέλιος και 4-0. Ο Βέλιος γκολ δεν βάζει ούτε σε μάτσα εργοστασίων. Έλα σε βάλει. PlayStation δεν πάει βάλει. Αλλαγή στο 73. Α, δεν πήγε, πήρε ένα χάφι εκεί πέρα, ρε τα γάρι. Πήγε και πήρε center for να μένε. Τι να κάνουμε, είναι σφιχτό ο πρόεδρο. Δεν είναι σφιχτό ο πρόεδρο, είναι φελό ο πρόεδρο. Γιατί δεν είναι σφιχτό, είναι πολύ σφιχτό. Δυο παίκτε center for, τι του θέλει του άλλου δυο. Τέσσερι έχει. Πάρε δυο χάφρε. Πάρε ένα χάφρε σαν το Λαζάρ καλύτερο και ένα δεκάρι. Πήγε κόκκινο άμπαλο όταν έλεγε. Πάρε ένα χάφρε. Πήρε σε 4 center for. Παλιό μπουφό να πούμε. Ναι. Αλλά δεν πήρε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Το χειμώνα θα πάρουμε. Τώρα 0-0 με το Λεβαδιακό. Ναι. Θα πάρει τον πρώτο πόνο η Λεβαδιά και εσύ εντάξει 4-4. 3 αγώνες, 4 βαθμοί. Τσουκουτσουκουτσούκου. Νίκη με Λεβαδιακό. Μετά με ποιον παίζουμε. Ποιον Λεβαδιακό θα πάρει. 0-0 θα βγει. Μετά με ποιον παίζουμε. Μετά από Λεβαδιακό. Πού παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά. Πού παίζει ρε κόκκινε. Πού παίζει ο Ολυμπιακός ρε ταγάρι κόκκινε. Αχ, γεια σου φίλε. Με τον Πλατανιά παίζει. Με τον Πλατανιά θα παίξει μετά. Πρώτη νίκη του Πλατανιά στην Κρήτη με τον Ηρακλή. Έχουμε να δούμε έργα. Έργα. Λοιπόν, όταν ακολουθείς τον Ολυμπιακό φίλε μεγάλο ζόρι είναι. Προβλέμα. Έτσι. Μαζί μας η DHI, ο μοναδικός οργανισμός που ειδικεύεται αποκλειστικά στην έρευνα, διάγνωση και θεραπεία τρικόπτωσης για πάνω από 45 χρόνια, 56 κλινικές σε όλο τον κόσμο. Καλέστε και κλείστε ραντεβού στη DHI Θεσσαλονίκης, στην Αγία Σοφίας 37 και στο 2310-2246-93. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί για το τελευταίο ημιώρα της εκπομπής. Είσαι στο εξωτερικό και απολαμβάνεις τις βόλτες σου, τις επισκέψεις σε μουσεία, αλλά όλα αυτά θες να τα μοιραστείς με τους δικούς σου ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα. Να τους πάρεις τηλέφωνο, να ανεβάσεις φωτογραφίες και τώρα μπορείς με το Vodafone Pass παντού, αφού επικοινωνείς ελεύθερα από το εξωτερικό.
Παίρνει το πακέτο σου Megabyte χρόνο ομιλία SMS σε κάθε ταξίδι, ενώ απολαμβάνει φόρτιση ταχύτητε σε περισσότερε χώρε από κάθε άλλο δίκτυο για να μιλά και να σερφάρει σαν να είσαι στην Ελλάδα. Όλα αυτά με 4,99 ευρώ την ημέρα για την Ευρώπη, 11,99 ευρώ για χώρε εκτό Ευρώπη και για να το ενεργοποιήσει, καλεί στέλνει μάλλον κενό SMS στο 1333. Πέντε περιμένουν, άλλον έναν περιμένουμε και εμεί να συμπληρωθεί η εξάδα. 9.55 και όλα τα μηνύματα στο 54.340. Α3 κενό, να δω ήρθαν άλλα μηνύματα. Θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54.344 για την παράση ο μικρός πρίγκιπας. Ήρθανε καμιά κυρία, ούτε μία. Πω πω, ρόμπα γίναμε. Ρόμπα έγινε εσύ, ρε. Α, περίμενε, έστειλε μία, δύο. Στείλαν και κυρίες. Εσύ και κυρίες, ρε. Τράγω. Τι τη θες, ρε, μπελά στο κεφάλι σου, είναι η ακροάτη. Κι αμένε, ρε. Ρε δουλειά με γυναίκα θα κάνει. Ρε φίλε, πράττε από εκεί για να κάνω δουλειά. Α3 παρακαλώ, πέντε κυρίες τώρα για να δικαιωθούμε απέναντι στη γησουπιά. Εντάξει, θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Η παράσταση είναι για τις 26 Σεπτέμβρη στο Αριστοτέλειον. Πρώτο! Θα έρθει και παίρνει μερίδιο να μου. Έλα φίλε, ναι. Και που ξέρω ότι δεν παίρνω. Μακάρι, άμα παίρνει καλά. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, πρώτον ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαφίδη. Αριανός είσαι? Ορίστε. Είστε αριανός? Όχι, πάω. Επειδή είπατε θέλετε να ευχαριστήσετε τον κύριο Σαββίδη. Επειδή σας έφερε τον Καρυπίδη στον Άρη. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συνεχίστε, κύριε. Συνεχίστε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, γιατί τα 2 εκατομμύρια που κόστησε αυτός ο παίχτης. Ναι. Δεν είναι μόνο 2 εκατομμύρια, αλλά έμεσα θα πέσουν γύρω στα 4 εκατομμύρια σε όλη την αγορά της Μακεδονίας. Δηλαδή. Δηλαδή, καφετέρειες. Λαϊκατζίσε, πουλάς φανέλες, 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 διόδια, βεζίνες, τα πάντα. Ναι. Πάλι το μυαλό θα δουλέψει. Λοιπόν, μεγάλη κίνηση μου, εδώ το συζητάμε. Τον θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τη θέση που πήρε του Γενικού Αρχηγού στο ΠΑΟΚ, το φίλο μου τον Νόντα, τον Παπαϊμαϊνόντα, μας έκανε περήφανος όλους στην Τολεμαϊδα. Ποιος είναι ο Παπαϊμαϊνόντας Νόντας, τι έκανε αυτός? Πήρε τη θέση του Γενικού Αρχηγού στο ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ? Το ΠΑΟΚ. Στον κανονικό. Ναι. Τι είναι αυτός? Λοιπόν... Ο γενικός αρχηγός αυτός στην επαγγελματική ομάδα είναι. Λοιπόν, και τρίτον θέλω να... Σε ρωτάω να με απαντήσεις. Τι πράγμα? Αυτός ο Παϊμαϊντώντας Νόντας. Πού είναι, σε ποια ομάδα, τι? Στον ΠΑΟΚ. Πες στο επίσημο site του ΠΑΟΚ. Ναι. Στο paokfc.gr. Μπήκε ο γενικός αρχηγός της ομάδος του ΠΑΟΚ. Ναι. Αδερφός σου είναι, πατέρας σου, φίλος. Και θα αυτός θα είναι υπό την αυτή του, θα είναι τον Μπερμπάτοφ, ας πούμε, υφιστάμενο. Ναι. Ο Παπαϊμαϊμινώντας. Μάλιστα. Ναι. Θα έχει υφιστάμενο τον Μπερμπάτοφ. Ο Παπαϊμαϊμινώντας. Από την Τελεμαϊδα. Μάλιστα. Ναι. Έγινε. Λοιπόν. Ναι. Και τρίτον θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μας αξίωσε και φέτος να παίζουμε πάλι με τον Άρη. Ναι. Το χωριό μου που είναι ο Φιλότας, η Κοφίλα Φιλότα. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν θα το φανταζόμασταν αυτό. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Βέβαια φίλε. Θα δεις του χρόνου Θίελα Φιλότα με Θίελα Κιλότα. Να είσαι καλά φίλε. Αν θέλετε να αποσύρει το παλιό αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά, αφή Κωνσταντινίδη, εκεί που υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, πάλι στο 18133. Παρακαλώ. Δηλαδή, όταν λες παζάρι, ρε κόκκινε, μισό λεπτό. Δηλαδή, εμένα τώρα που θα χαλάσει ο αμπραγιάς μου. Ναι. Μπορώ να πάρω από εκεί. Θα τηλεφωνήσω στο 18133 και θα σου πούνε αν έχουν, ναι, τι έχουν και θα δεις τη τιμή είναι την καλύτερη της αγοράς. Λες να είναι. Δεν λέω, είμαι σίγουρο. Αμορτισέρ, δηλαδή τέτοια έχει, τέτοια πράγματα. Φίλε, δεν είμαι πολιτικό. Τι σκατά κάνεις, δεν είμαι το ένα, δεν είμαι το άλλο. Κλείσε λίγο να μην ακούσουν τα μπουνίδια στον αέρα. Σιγά. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα από Σουτκάρι, παιδιά. Τι έπαθες, ρε φίλε. Αριανός, στεναχωρημένος. Σουτζουκάκια, βαριά, σε κάθεσα το μεσημέρι. Δεν έχω πάει ακόμα, Κωστή. Και κανόνισε να μας ενημερώσεις που θα κάνεις εσύ τις Κυριακές Μαρμίτα. Να, τώρα θα ξεκινήσεις το Euro One και μετά θα πάμε και στο θέατρο Μαξίμου. Στο θέατρο, ξέρω εγώ, θα μας πάει ο Πέριο Τράιος, κάτι κανένα μας βοηθάει. Το να βγούμε λίγο προς το κοινό πιο... Στο νεαρό το παλικαράκι που πήρε πριν από τη Βέρεια, ναι, θέλω να κάνω μόνο δύο επιστήματα. Ωραία τα είπε. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία τα είπε. Ναι, έχω να του πω και εγώ δύο ωραία. Ότι πρώτον στο Χαριλάο μια ζωή σαν Βέρεια δεν θα παίρνει διπλό, θα παίρνει τριπλό. Και δεύτερον,
Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να νοείται όταν είσαι ΠΑΟΚ Β. Ονονοείτο. Εσύ που είσαι ΠΑΟΚ Γ. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ Γ. Φίλε, εγώ είμαι ο Άρης για τον οποίο αλλάζουν ισχύον νόμους, έτσι. Γιατί θέλει ο Κούγιας να ανεβάσει την Λάρισα περίπατο επειδή του φτύσε στη σούπα ο Ηρακλής την προηγούμενη χρονιά. Πάντως, έτσι το βλέπω εγώ το έργο. Αλλά διεξαιτίας του Ηρακλή δεν ανέβηκες. Ναι. Όχι φίλε μου, όχι Γρηγορή, όχι. Όχι, δεν κατάλαβα, δεν το είπαμε ίντρικα. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εδώ και πολύ καιρό όταν βγήκε ο Κούγιας και μίλησε για πρόωρες χαρές των οπαδών του Άρη και τα λοιπά και αμέσως μετά ανέλαβε Λάρισα. Αδερφέ μου, να σου πω κάτι, συγχώρεσαι. Εμείς εδώ σε Στουτκάρδη, γιατί το είδαμε. Συγχώρεσαι με λίγο, άκουμε. Τον Κούγια το θεωρώ εξαιρετικό νομικό, πολύ λίγο σαν παράγοντα όμως. Ακριβώς αυτό θέλω πολύ να σου λίγο, πω. Δεν πιστεύω ότι. Δεν μιλάω για το νομικό. Αν εδώ μιλάμε για τα εφτράπελα του αθλητισμού. Αν δεν είχες μπει στο μάτι του Μαρινάκη, θα είχες ανέβει για μένα. 100%. Δεν τα πεις το φίλε μου. Πλέον όμως, εκεί το εστιάζω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι όντως να πούμε. Τα λέμε. Όντως, πολλοί φίλοι του Άρη μας στέλνουν μηνύματα στο κινητό και δεξιά και αριστερά. Και ρωτάνε τι ώρα θα έρθει ο Κόκκι για να πάνε στο αεροδρόμιο. Τι ξέρεις. Άσε που θα έρθει ο Κόκκι. Πλάκα κάνεις δε. 6 και 4 το φίλε. Αεροδρόμιο. Τι λέγεται Τελόρτε. Ξέρω. Δεν λέγεται έτσι. Πες πώς λέγεται. Τελόρτε. Στον επόμενο. Ναι. Ορίστε. Ναι. Ναι, άντε πάρε μπροστά φίλε. Ναι. Έλα, ο Χρήστος Μπογιά από μόνο εγώ παίρνω τηλέφωνο. Αυτό μόνο είναι, ναι. Μπράβο. Αυτό που ήθελα να σημειώσω λίγο εκτός αέρας αν γίνεται. Εκτός αέρα. Τώρα. Προσωπικά, ναι. Τι, ξέρω εγώ πότε μπορείς εσύ. Εγώ για μπορώ αύριο, 2:15, 1:30 το μεσημέρι, 1:15. Αν γίνεται ακριβώς 4 ώρα μετά που κλείνει η εκπομπή. 4 ώρα βγαίνω σε ένα ράδιο στην Αθήνα, βγαίνω σε μια τηλεόραση στην Αθήνα και μετά πάω προπόνηση. Δεν θα προλάβω. Ή θα με πάρεις, άκου, μετά τις 10:30 το βράδυ εδώ. Εκτός αέρα. Δουλεύω, είμαι στη δουλειά. Αύριο λοιπόν 1:30, 1:15 θα με πάρεις πάλι εδώ. 1:15. Έγινε και μισή. Έγινε εντάξει. Άντε, εντάξει. Bye. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε. Κωστή, ήθελα να μιλήσω για το θέμα του Άρη. Να μιλήσει. Και θα ήθελα πρωτού σου πω αυτό που θέλω. Πολύ ραδιοφωνική φωνή έχεις ρε φίλε. Μελωδικότατη. Έχει μέταλλο η φωνή σου. Ναι. Είμαι επειδή είμαι κρυωμένος λίγο γι' αυτό. Τότε να μείνεις κρυωμένος ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνεις δουλειά. Τον κόκκινο. Λέγε φίλε. Φίλε είναι ωραία, τι να σου πω. Αν μπορεί να σε ακούσει καμιά κυρία και να γίνει χάλια τώρα. Αμάν, κόκκινο με τις κυρίες. Αμάν. Κωστή μου, θα ήθελα να κρατήσεις το τηλέφωνο μου και θα σου πω γιατί. Πώς θα το κρατήσουμε, δεν το βλέπουμε. Φίλε. Δεν το ξέρω το τηλέφωνο. Όχι, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή να μπορώ να σε πάρω, αν μου το ζητήσεις. Φίλε, στη Θεσσαλονίκη ή πήρες. Τι τηλέφωνο, εδώ θέλουμε να πούμε. Κοίταξε, ραδιομέγαρο είμαστε. Ναι. Όμιλος είμαστε. Ναι. Αλλά να φτάσουμε να ξέρουμε το τηλέφωνό σου για να πάμε 100 μέτρα μακριά που είναι η γραμματεία, ακόμα δεν το καταφέρουμε. Εδώ 6 μήνες πάει συνονοηθεί ένα πόντιο με έναν κογκολέζο για να κάνουμε ένα ραντεβού, ρε φίλε. Παναφρικανικούς αγώνες τώρα. Ναι, για πες. Καλώς. Θα σου πω αυτά που θέλω και μετά κάποια στιγμή το βράδυ, όπως είπες, μπορώ να σε πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε και εκτός αέρα. Θα γράφω, ναι. Λεπτομέρειες. Mm-hmm. Κωστή, λόγω και της δουλειάς μου ασχολούμαι με τα οικονομικά. Ναι. Κάτι δεν ξέρω που μπορεί να μην είναι γνωστό σε πολύ κόσμο. Ό,τι. Η προσέγγιση του κυρίου Καρυπίδη, δυστυχώς για μας, για τον κόσμο του Άρη, δεν έγινε από παράγοντες του Άρη. Υπάρχει η προσέγγιση πρώτη έγινε πριν 7 με 8 μήνες. Δυστυχώς πάλι για μας λέω από άλλον παράγοντα άλλης ομάδος. Και όλα αυτά που γιατί ακούω που λένε για ΠΑΟΚ Β και αυτά δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Δυστυχώς ισχύει κάτι πολύ χειρότερο που έχει να κάνει σχέση με περιουσιακά στοιχεία της ομάδος. Δυστυχώς υπάρχει δεσμευμένα θες να πεις. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο. Τώρα δεν μπορώ να σου μιλήσω και ανοιχτά. Από κάποιον άλλο παράγοντα, τέλος πάντων. Να πάρει μια περιουσία. Να πάρει μέσω του κύριου Καρυπίδη περιουσιακά στοιχεία της ομάδος. Εγώ σου λέω 99% είναι αρλούμπες αυτά και 1% κράτο το στην άκρη. Θα σε επιχειρήσω να σε πάρω και εκτός αέρας να σου πω λεπτομέρειες
και να σου κάνω και ένα τραπέζι έξω να σου πω ακόμη περισσότερα άμα το θέλεις. Όχι, βράδυ. Να κάνεις τραπέζι και να μην είμαι εγώ μέσα δεν υπάρχει. Και εσύ μέσα κόκκινέ μου θα το χαρώ πάρα όχι, πολύ. Εντάξει, καλά μπορεί κάνουμε. Εντάξει, αυτό για τα περιουσιακά να σου πω το εξής. Γιατί τη χάνει να γνωρίζω το ξέρει, άκου ότι, τώρα τι. Από τη στιγμή που είναι υποθηκευμένα δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Κόκκινε, δυστυχώς ξέρω πολλά περισσότερα δεν και λόγω της δουλειάς μου και έτυχε και δυστυχώς και δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας στον αέρα. Το πνεύμα μου το κατάλαβα. Απλά όταν είναι κάτι υποθηκευμένο δεν γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο, επειδή κατάλαβα γιατί δουλειά μιλάς, το οποίο επίκειται να αλλάξει και πάει κάποιος διαβασμένος, τότε έχεις κάθε δικαίωμα να ανησυχείς. Απλά έχουμε καταντήσει σε τέτοιο σημείο την ομάδα που πράγματα που ήταν ανήκουστα να γίνουν, αρπαγές τέλος πάντων να το βάλω μέσα εισαγωγικά, όχι παικτών και τέτοια, κάποιων άλλων πραγμάτων που έχουν σχέση με την ομάδα, δεν υπήρχαν ούτε στη σφαίρα της φαντασίας να γίνουν. Και τώρα είναι σχέδια 7-8 μηνών που εγώ όταν άκουσα ότι ο κύριος Καρυπίδης ήρθε στον Άρη τρελάθηκα. Πραγματικά δηλαδή να μπορούσαμε να είμαστε κάπου ανοιχτά να σας πω κάποια πράγματα που γνωρίζω. Να άστο να πάει στο διάλογο αφού δεν μπορείς. Καλώς. Έγινε, ευχαριστώ. Τα λέμε. Λοιπόν. Στον πρώτο τελευταίο. Στην πρώτο τελευταίο. Τελευταίος. Στον πρώτο τελευταίο. Δεν είναι πρώτο τελευταίο. Τελευταίος. Έπεσε ο άλλος. Ναι, ρε, έπεσε. Ο άλλος δεν μπορεί να τηλεφωνήσει. Μετά ξανά προλάβει. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τελευταίος και τυχερός. Όχι τελευταίος, πρώτο τελευταίος. Άλλος ένας μπορεί να τηλεφωνήσει. Εγώ πήγα ένα από τα λαμπάδα στον Κριτζίκη πάντως. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ανέβασε τον Άρη, ρε παιδιά, να πούμε. Θα μου κλείνει το μαγαζί, να πούμε. Την επιχείρηση, να πούμε. Α, ναι. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Εμείς που θα νοικιάσουμε τα δικά μας τα τρακτέρ, να πούμε. Εγώ έκανα εισαγωγή και καινούργια εργαλεία, να πούμε. Πού, Στάγερ, τι. Κοίταξε, φίλε. Εδώ έχουμε χορηγό τον Παλωδήμα με τα τρακτέρ. Λίγα λόγια γιατί σε παρακαλώ. Δεν μας αρέσει. Όχι, τζάμπα διαφήμιση. Και από αυτό να παίρνουμε. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Γιατί ο Παλωδήμας έχει... Αγιοργία, κάτι σουφλιά, κάτι κοκκινοχώματα θα είναι δύσκολα να πούμε. Α, ο Παλωδήμας πουλάει σε αργιανούς... Πουλάει τρακτέρ, άντε ρε, δεν τρέπεστε, κολλάτε τους αργιανούς. Ναι. Έχουν το καημό. Δεν μου λες κόκκινε. Καλός άνθρωπος. Ο δικός σου άπλας, να πούμε, ο σφιχτός έτσι άλλαξε χλωτάπητα, να πούμε, στο Καφτατζόγλιο. Αυτό δεν είναι δικιά του δουλειά σίγουρα. Α, δεν είναι δικιά του δουλειά. Αφού είναι φιλοξενούμενο στο Καφτατζόγλιο. Εδώ τα νερά δεν είχαν πληρώσει. Χαγορτάρι θα αλλάξω. Όχι, κοίταξε. Εσύ αλλάξαμε με την τούμπα. Κράξτε να με το δικό μα το παλιό ρε. Κράξτε για καλύτερα να το κάνει που έχετε. Να ακούω νεόπλου του στην πόλη μου. Τώρα να σα δίναμε κανένα κομμάτι και κανένα μπάλωμα τη προκοπή να βάζατε. Δεν μα δίνετε κανένα ποστό τη πολλή του Μπερμπάτα που θα σα δίνετε μεγάλο παίχτη να πούμε στο χωράφι μου. Κάνα ποσοστό από τις πολλές φανέλες του Μπερμπάτοφ δεν μας δίνει να βγάλουμε τη χρονιά. Θα το θέλες, αλλά δεν λες πόσα είναι τα διαρκεία στα δικά σας και πόσα του ΠΑΟΚ που κοκορεύουν. Του ΠΑΟΚ είναι πάνω από 8. Εγώ δεν κοκορεύτηκα ποτέ κανένα. Άσε βρε τώρα που βγαίναν όλοι να πούμε οι δικοί σου και βρε ρε παξεκούπο, τι άλλο οι δικοί μου. Χίλια διαρκεία έχω κοκκίσει. Πόσα διαρκεία έχει ο Ηρακλής. Γιατί δεν λες πόσα έχει. Θα σου πω, ο ΠΑΟΚ έχει 8.500 και ο Ηρακλής 350. Λοιπόν. 350. Με ποια, με τις χορηγίες. Φίλε, θες ειλικρίνεια ή θες να λέμε μπούρδες. Τώρα τι θέλεις τώρα. 1500 πήραν οι τουρκικές αερογραμμές. Άιτε είχε... τώρα, βρε, είχε 350 πριν τώρα, έρθει. Με τις χορηγίες, με ποια. Αν θα... Κοίταξε, εσύ από χορηγίες έχεις εμπειρία. Κοίταξε, εσύ από χορηγίες. Έχεις εμπειρία, ειδικά κάτι σαχπασίδιδες και κάτι άλλοι. Εννοείται παλικάρι μου, εννοείται. Είσαι εμπειρός. Έχω εμπειρία σου είπα σε αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν μπορώ να σε πάω κόντρα. Με 10.000 διαρκεία χορηγικά. Από τα 350 κανένας οργανωμένος πήρε κανένα εισιτήριο. Οι οργανωμένοι πήρανε. Δεν έχω ρωτήσει. Δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν νομίζω, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρουν. Να σε ενδιαφέρουν όλα. Στον τελευταίο, ναι. Στον τελευταίο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολλανδός εδώ πέρα. Να, παραγγελία. Τι κάνουμε. Γεια σου. Λοιπόν, αδερφέ Παοξή, πριν που πήρες τηλέφωνο και είπες να μας δώσεις κανένα μπάλωμα εκεί για το Καφτατζόγλιο, το χορτάρι εκεί πέρα που έχετε εσείς, θα το δίνουν μαζί με τη Μέτροσπορ για να μπορούν να τρουν τα πρόβα εκεί πέρα οι Παοξίδες. Οπότε το χρειάζεστε. Μην το κάνεις δώρο σε εμάς. Άστο γιατί θα το δώσεις για άλλο ευγενικό σκοπό. Κλείνουμε αυτό το θέμα. Ναι. Δεύτερον, επειδή είσαι μαθημένος να έχεις ας πούμε πολιτικές προεκτάσεις όσον αφορά
τις διοικήσεις σου και έχεις και τέσσερις προέδρους του Πασόκου οι οποίοι διατελέσαν και πρόεδροι της ομάδας σου, έτσι. Είναι λογικό να με τα διαρκεία σου να είναι υψηλά. Ούτως ή άλλως για να σε δώσω να καταλάβεις το, και οι καλλιτεχνικές επιδόσεις του Φιδεία στην πόλη μας δίνει και παίρνει. Οπότε μη χαλιέσαι, άσε τα δικά μας τα διαρκείας. Άσε τα δικά μας τα διαρκείας, δεν βαξίτε σε άλλες, εσύ μεγάλη ομάδα, εσύ αντίπαλο ανέκα, δεν είχες τον Ολυμπιακό. 40 τίτλους έχεις πάρει τον Αύγουστο. Κάθε Αύγουστο 40, εδώ και 40 χρόνια τότε και το πρωτάθλημα παίρνεις, φτάνει. Άσε και κανένα τίτλο να τον πάρει κανένας άλλος, μη δίνεις μόνο δεξιά και αριστερά. Τι ήθελα να πω ρε και κάνετε πλακίτσα Καρυπίδη σε αυτό τώρα και άρισε. Πάω ξέ, αρχίζουν τώρα και αλλάζουν τα σκηνικά. Σε αλλά γιατί σε, ναι σε, ναι σε. Ευαγγελιζόμαστε δηλαδή ένα φροστάρδημα έτσι, χωρίς δορυφόρους, χωρίς τέτοια, χωρίς δανεικούς παίκτες που έκανε θέμα ο ΠΑΟΚ πέρσι και έθεσε με όσον αφορά το πόσους δανεικούς μπορεί να δίνει και να μην επιτρέπεται. Τώρα αυτά όλα ξεπεραστήκαν έτσι, γιατί τώρα υπάρχει το νεοδοτικό χρήμα και όλα τα σχετικά εκεί πέρα. Παγωμένα χρέη που ξεπάγωσαν μετά από 15. Δηλαδή εγώ απορώ εσύ την αχαριστία των παοξίδων. Καλά ρε, δεν τρέπεσε. Το Βενιζέλο, το δικό σας άνθρωπο, τον πρόεδρο σας, αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο τον Τζογατζόπουλο, τους γάλατε ρε κουφάλες απ' έξω και πηγαίνετε και ψηφίζατε ρε εσείς το Λεβέντη και όλους τους άλλους. Αντί να στηρίξετε το κόμμα σας. Αντί να... Αντροπή, Κυριακή σας άνοιξε την τράπεζα, ούτε σε πόλεμο δεν άνοιξε όταν είχαμε ανάγκη. Και εσείς έτσι ξηγέστε. Αλλά αυτά είναι ένας πολύ μεγάλη αδερφέ. Όταν μιλάς ας πούμε με ΠΑΟΞΙ, αμεγνήσιο ΠΑΟΞΙ και το ρωτήσεις τι ομάδα θα είσαι στην Αθήνα. Δεν θα σου πει ο Ολυμπιακός γιατί ντρέπεται να πει ότι ο ΠΑΟΞΙΣ έχει την ατυχία να γεννηθεί στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε επειδή στις ταινίες του Θανάση Βέγκου ένας ήταν ο πρωταγωνιστής, ο Θανάσης Βέγκο και οι άλλοι όλοι ήταν κομπάρσοι, έτσι λοιπόν και ο ΠΑΟΞΙΣ αισθάνεται κομπάρσος απέναντι στον Ολυμπιακό γιατί έχει ακριβώς τα ίδια μυαλά, τη στραβοστομιά. Τη βλαχομαγιά, το εγώ είμαι πόγκρε, κατάλαβες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνουν οι Ολυμπιακοί. Για να κλείσω, θέλω να πω φέτος και να πω ότι το μάτς την 7η αγωνιστική ελπίζω να το θεωρώ ντέρμπι γιατί ο Άνδρο Μπερμπάτοφ δεν αρχίσει να τα κολλάει και δεν υπήρχε και αυτό το φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Βέρειας. Τον ΠΑΟΚ τον έβλεπα για θέσεις που θα οδηγούσαν σε υποβιβασμό. Καλά. Ένα βαθμό έχει. Για όσους τρώνε παπά και πιστεύουν θα είναι φιλικό το παιχνίδι της Βέρειας, εγώ λέω κρατήστε. Ναι, όχι, ρε, ο Καρυπίδης θα το χτυπήσει στα ίσα, ρε. 3-0-25 είχανε πέρσι. Εσύ βάζεις 500. Βάζεις 500 ευρώ στο διπλό. Θα βάλεις 500 ευρώ στο διπλό. Εγώ στο διπλό του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, γιατί ξέρω ότι αυτό το μάτσο το παίξει μεταξύ συγγενών και φίλων μου τώρα, έτσι σου λέω. Καλά. Τώρα, τις βάρτες βούρτσες της νύφης του Θερμαϊκού. Τη Δευτέρα μην κλείσεις τα λεφτά σου όμως. Εγώ να κλάψω τα λεφτά μου, εγώ δεν κλαίω τα λεφτά μου, εγώ κάτι σου είπα. Εγώ περιμένω τον Παπαθανασάκη να μου στελεχώσει το τμήμα. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω ότι διεκδικεί και ο Ηρακλής κάθεται και πάει να πάρει το 30%. Καλά, θα ποντάρεις το μισητό σου αντίπαλο, ρε. Εγώ να ποντάρω, άμα είναι για στοίχημα για να πάρω λεφτά, ναι. Στο μεταξύ μας μάτς με το μισητό μου αντίπαλο θα γίνουν 17 τα χρόνια από τότε βεβαίως που έφτασε. Τέλος, 4 λεπτά πήγε, φτάνει. Χαιρετώ. Πατάει πολλοί κόσμος σε ποιο κανάλι θα κάνεις τη μαρμίτα. Εκεί που είμαστε, αλλά το τέλειο Οκτωβρίου θα την κάνουμε κάπου. Κάπου κάποια κάποτε. Σε κάποιο θέατρο. Ξέρεις ότι δυσκολευόμαστε με τους χορηγούς, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι βρήκαμε άκρη. Εντάξει. Δεν αμφιβάλλω. Πες τώρα για το θέατρο Μαξίμου. Το θέατρο. Λοιπόν, να πω ότι για ΚΤΕΟ πας ο Τέκο. Πάσο. Πας ο Τέκο. Ναι. Περνάς από ο Τέκο και θα βγεις κερδισμένος. Σου κάνουν έλεγχο, θα σου χαρίσουν ένα δώρο αξίας άνω τον Νίκο 20 ευρώ. Γιατί με περνώντας ΚΤΕΟ από την ΟΤΕΚΟ κερδίζετε 10 ευρώ σε χρήστη βενζίνη, σε κουπόνι βενζίνη, σε 6 Amstel Free. Με 0% αλκοόλ και 5 ευρώ για την επόμενη κάρτα καυσαερίων. 10-20-30 τηλεφωνείτε για να κλείσετε ΚΤΕΟ στην ΟΤΕΚΟ. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο, πριν πούμε τι ακολουθεί. Γιατί μου το κάνετε αυτό, παιδιά. Παρότι στείλανε οι γυναίκες, ούτε μία δεν κέρδισε. Και δεν το λέω το γιατί αυτό. Γιατί ήρθε ένα όνομα το οποίο, συγχωρέστε με, δεν το διαβάζω. Λοιπόν.
Σατραζέμις Αστέριος, Γιωβανόπουλος Βαγγέλης, Λαβρεντιάδες Δημήτριος, Σπυρόγλου Αβραάμ. Πρέπει να είναι Αρμένιος. Γκαναπετιάν, και το γράφει και αγγλικά. Χαριάτ, Μαρίνα, έχεις την καλοσύνη να μπει στο στούντιο μισό λεπτό. Το κάνουμε όνερ, δεν είναι. Είναι Αρμένιος, Γκαναπετιάν. Πώς μπορώ να το διαβάσω τώρα το μικρό του όνομα. Τον Γκαναπετιάν το διαβάζω. Χαριάτ. Πώς μπορώ να το διαβάσω. Όρκο δεν παίρνεις πάντως ούτε κι εσύ. Εντάξει. Έτσι, για να λύσουμε την παρεξήγηση, πάντως δεν νομίζω να στείλω πολύ Γκαναπετιάν με αγγλικούς χαρακτήρες. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπίκου που είχε την καλοσύνη να με βοηθήσει να καταλάβω ότι αυτό που δεν διαβάζω δεν διαβάζεται. Συγχωρέστε με. Λοιπόν, ακούστε τη λειτουργία σου για μέρες μετά τρίτο ημίχρον. Να είστε καλά. 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 Μέρες μετά τρίτο ημίχρον.